Πολύ καλησπέρα από το ράδιο Λίμπερο 107,4 στο FM. Ράδιο Μαρμίτα η εκπομπή. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ, Γιάννη Ζάτση, συντροφιά παρέτσα. Θα πάμε μέχρι και τις 10 μαζί. Πριν πούμε οτιδήποτε, επειδή τρέχει επικαιρότητα και επειδή υπάρχει έγκυρη και έγκαιρη πάντα ενημέρωση εδώ από το Λίμπερο, θα δώσω λίγο μια assist στον Γεώργιο Ματσιούκη να σας διαβάσει μια ανακοίνωση από την ΠΑΕ Ηρακλής. Γιώργο. Η οποία ανακοίνωση βγήκε μόλις κλείσαμε την εκπομπή. Επίτηδες το κάναμε. Έγινε, ρε φίλε. Αλλά εμείς είμαστε εδώ για να την πούμε. Okay. Έτσι. Και μπράβο σου που έμεινες, γιατί σε ανάλογη περίπτωση την είχαν κοπανίσει μερικοί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ονόματα δεν λέμε. Εντάξει, βαθύλακος, βλέπε. Δεν υιοθετούμε, δεν υιοθετούμε. Ούτε εγώ υιοθετώ. Εγώ υιοθετώ. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα και στο Γιάννη Ζάτση. Καλησπέρα και στους ακροατές. Καλησπέρα, εκ μέρους του ΠΑΕ Ηρακλής και με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα που σχετίζονται για τη συμμετοχή της ομάδας μας στο πρωτάθλημα Super League 2 και Football League. Επειδή μπερδεύεται ο κόσμος, ανοίγω παρένθεση και λέω ότι η Super League 2 είναι β' κατηγορία, η Football League είναι τρίτη κατηγορία. Τρίτη κατηγορία, ναι, θα μπερδευόμαστε με αυτά όντως. Διευκρινίζουμε ότι εξετάζονται όλες οι δυνατές πιθανότητες και οι επιμέρους επιπτώσεις στην ύπαρξη και καθημερινή λειτουργία της ΠΑΕ. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις από πλευράς πολιτείας και αρμοδίου Υπουργείου για την προστασία του εταιρικού λογαριασμού ή ακόμη και για την προστασία της μη κατάτωσης εγγυητικής, δεν έχει δοθεί η παραμικρή βοήθεια και δεν έχει βρεθεί λύση στα δύο αυτά φλεγόντα θέματα. Σχολείο μπορώ να κάνω. Βέβαια. Νωρίς το θυμήθηκα να βγάλω ανακοίνωση για την πολιτεία. Τώρα που θα αλλάξει. Ως εκ τούτου. Εκλογές δεν έχουμε. Το 7 Ιουλίου. Ως εκ τούτου δυσχεραίνονται αφάνταστα και απεριόριστα οι όποιες κινήσεις κάνουμε για τη βιωσιμότητα της εταιρείας και την ομαλή μετάβασή της σε οποιοδήποτε από τα δύο πρωταθλήματα. Συνεχίζουμε, ερευνούμε και συζητούμε σε καθημερινή βάση όλες τις πιθανές προτάσεις και λύσεις που προσφέρονται την παρούσα στιγμή. Διαβεβαιώνουμε τους φίλους της ομάδας μας ότι είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε και να εκτελέσουμε την καλύτερη δυνατή πρόταση για το καλό της ομάδας μας. Αυτή η ανακοίνωση έπρεπε να βγει το Φεβρουάριο. Τι σημαίνει αυτό, Γιώργο? Τίποτα. Ουσιαστικά τίποτα. Για μένα τίποτα. Λέει κάτι? Δεν λέει. Αυτή δηλαδή τώρα, Γιώργο, ένα λεπτό. Την έβγαλε ο κύριος Τόμ Παπαδόπουλος, ας πούμε. Είναι λογικά έτσι. Ναι, δεν, αυτή τη στιγμή είναι ο Τόμ Παπαδόπουλος, ο Στάθης Καραντώνης και είναι αυτό. Ωραία. Προσωπική σου εκτίμηση, τι μέλη δεν γενέστε? Έχω. Μάλιστα. Με αυτή την ΠΑΕ δεν έχω καμία. Δυσίωνο το μέλλον. Καλά. Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής είναι στην τρίτη κατηγορία. Άμα δεν κάνουν κάτι για να παίξει τη Super League και όλοι ξέρουμε το πώς. Θα παίξει στην τρίτη κατηγορία. Αλλά στην τρίτη κατηγορία κουβαλώντας τα του Παπαθανασάκη, γιατί πλέον η τρίτη κατηγορία είναι επαγγελματική. Μάλιστα. Με τα λεφτά που έταξε ο Βασιλιάδης, ο οποίος Βασιλιάδης μάλλον θα πάει. Στο καλό. Εσύ το είπες ευγενικά. Ναι, είμαι ευγενικός. Παίχτες υπάρχουν. Τίποτα δεν υπάρχει. Εσύ. Τι συζητάμε, δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν ξέρουμε σε ποια κατηγορία θα είναι. Μάλιστα. Δεν έχω, γι' αυτό με ρώτησε για εκτίμηση. Δεν μπορώ να σου πω σε ποια τόσο κατηγορία. Χάλια, δηλαδή. Ο Τόμ Παπαδόπουλος την τελευταία φορά που επισκέφθηκε τα αποδυτήρια πριν το μάτς με τον Πλατανιά που ήταν τελευταία αγωνιστική, τους είπε: θα παίξουμε ή στη Σούπερ Λίγκα, ή στη Β' Εθνική ή στη Γ' Εθνική. Ή ένα από τα τρία. Φοβερή ή άσο ή χι δύο θα λήξει το μάτς. Ποιος τα έλεγε αυτά? Ο Ντάνος δεν έγραψε ένα βιβλίο και έλεγε κάτι τέτοια περίπτωση. Αυτό μου θύμισε τον Διέ. Το θυμάστε τον Διέ. Είχε κάνει τότε στην πρώτη εθνική. Με κυνήγησε αυτό σε μένα νομικά. Ότι ναι. Με κλείτωσε ο Χαρίλαος. Κι εγώ το θυμάμαι αυτό. Ο Χαρίτων. Ναι. Αλήθεια. Ναι, ναι. Το θυμάμαι κι εγώ. Στη Μαρμίτα ήμασταν και. Δεν το έχω. Είπα κάτι για ανθρωποφάγους και κόκαλα στη μύτη και την ψώνησε. Τι τα λες αυτά. Αφού είχε κοπανίσει το δικό μας μέσα στο καπτατζό που την ψώνησα και την. Καλά, με το Βιτόλο έχει γίνει κάτι. Με παρέσυρε και ο Θουβού ο Ραπτόπουλος, ο καραφλοκόρακας. Με παρέσυρε και έγινε τσαλομαλά. Είχε πει λοιπόν ο Ντιέ σε μια συνέντευξη τύπου. Στο ποδόσφαιρο λέει υπάρχουν τρία αποτελέσματα. Ή κερδίζεις, ή χάνεις, ή έχεις ισοπαλία. Αυτό θυμήθηκα αυτό τώρα. Είπε. Μάγος. Αυτό είπε. Ρε, σοβαρό, σωστό. Αυτό είπε και τον Παπαδόπουλος. Δηλαδή, Τσέλσι, Άρσεναλ, ή άσο θα λήξει χ2. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα. Ναι, ο Τόμ Παπαδόπουλος είπε στους παίχτες, και οι παίχτες κουτουλούσαν μεταξύ τους και κοιταζόντουσαν, ότι θα παίξουμε ή στη Σούπερ Λίγκα, ή στη Β' Εθνική, ή στη Γ' Εθνική. Αυτό τους είπε στα αποτέλεσμα. Θα κάνω ένα σχόλιο μετά. Δεν έχει σχέση με τον Ηρακλή. Για τον Τόμ Παπαδόπουλο, όσον αφορά τον Άρη, θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Να σε προλάβω και να πω το εξής. Δεν μπορούμε να ξέρουμε για τον οποιοδήποτε τίποτα. Καλά, σίγουρα δεν μπορούμε. Πριν εμφανίσει το αποτέλεσμά του. Άκου λίγο. Ειδικά Γιώργο. Σε αυτή την πόλη. Άκουσε, Γιώργο. Έχουμε δει ανθρώπους που έρχονται αθόρυβα και πετυχαίνουν. Έχουμε δει ανθρώπους που έρχονται με θόρυβο και στο τέλος τρώνε πιτόγυρα. Σωστό. Έχουμε δει ανθρώπους
που διώχτηκαν και ξαναήρθανε. Άκουσα. Έχουμε δει πολλά. Ωραία, λίγο, μια που είσαι εδώ, εντάξει, πέντε λεπτά για να κάτσει. Εμένα η λογική μου είναι και δεν νομίζω να διαφωνείς. Δώσε λίγο. Αυτό τώρα που θα σου πω, έκανα εκπομπή ναι, στο Yellow Radio και τα είπα αυτά τώρα που θα σου πω για τον Λάσκαρη, όχι για τον Παπαδόπουλο. Για τον Πάσκε, ναι. Για τον Λάσκαρη αυτά που θα σου πω έλεγα και ταιριάζει ακριβώς η ίδια περίπτωση και για τον Παπαδόπουλο. Όταν υπάρχει, έλεγα, φίλτατε, χρήμα, έτσι, παίρνουμε δεδομένο ότι ο κύριος Τόμ Παπαδόπουλος είναι ένας οικονομικά εύρωστος άνθρωπος, έτσι. Όταν υπάρχει χρήμα και διάθεση, δεν υπάρχει σιγά σιγά, Γιώργο. Δεν υπάρχει σιγά σιγά. Αυτό λέει η κοινή λογική. Ιδίως όταν είσαι σε τέτοια δύσκολη κατάσταση. Και πρόσεξε, ναι, ακριβώς ακόμη δεν μιλάμε να κάνει μεταγραφές, ξέρω εγώ ότι πήρε τον Ηρακλή τον Άρη. Φίλε, αφανίζεσαι, καταστρέφεσαι. Εδώ μιλάμε για πράγματα όπως το λέει για τη ζωή του συλλόγου. Άρα δύο πράγματα σημαίνει για μένα. Ή ότι είναι μικρής οικονομικής δυνατότητας ή κάτι άλλο το οποίο δεν θα τα πούμε. Σέβομαι αυτό που λες. Ναι. Επειδή επαναλαμβάνω, έχουμε δει όλα τα παραδείγματα στην πόλη. Ναι. Μα όλα. Ειδικά η ομάδα σου και η ομάδα μου σίγουρα. Και στους τρεις. Και στους ναι. τρεις. Ναι. Πιο ταλαιπωρημένοι. Δεν μπορείς όταν δεν ξέρεις. Όχι, για το θέμα επενδυτών κτλ. Ναι, δεν μπορείς να ξέρεις κάτι. Ναι, ρε Γιώργο, τώρα κάτσε. Από εδώ και την επιβίωση στιγμή του συλλόγου δεν είχε να δώσει 1000 ευρώ. Εσύ, τον Παπαθανασάκη δεν υπήρχε Ηρακλειδέας που να μην τον έχει στο Facebook φωτογραφία την πρώτη χρονιά. Να κάνω μια παρένθεση. Πήρε την ομάδα, την ανέβασε τρένο, πήγε ημιτελικά κυπέλου. Ψηλά τον πετούσαμε. Να κάνω μια παρένθεση από το Γιώργος. Μετά τον πετούσαμε αλλού. Δεν διαφωνώ ότι έχουμε δει διάφορες καταστάσεις και από τις τρεις ομάδες της πόλης. Αυτό που δεν έχουμε δει όμως είναι να τιμωρείται κάποιος παράγοντας από αυτές τις τρεις ομάδες της πόλης, ο οποίος φταίει. Γιατί πάντα την πληρώνει. Για την πριν. Στην περίπτωση του Ηρακλή και του Άρη την πληρώνει. Για την πριν ή την τωρινή κατά. Και δεν την πληρώνει τον ομάδο μας. Ο Ζαχουδάνης έπαθε τίποτα. Ο Ζαχουδάνης έφυγε στην Αμερική. Στην Αμερική δεν γίνεται. Το ξέρεις και εσύ, νομίζω. Έτσι είναι. Δεν κυνηγήσε για οικονομικό έγκλημα στην Αμερική. Δεν μπορεί. Γιατί όσο ήταν εδώ, έπαθε τίποτα. Όχι, ναι. Εντάξει. Τώρα δεν αυτό που λέει ο Τάσος, αν καταλαβαίνω, είναι τα φυσικά πρόσωπα. Ποιοι είναι οι πραγματικοί υπέτη. Τα φυσικά πρόσωπα. Δεν μου συγγνώμη λίγο. Όταν ονομάζουμε κακοδιαχείριση, εγώ δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Έγινε κακοδιαχείριση που τον έχουμε χρησιμοποιήσει αυτόν τον όρο εκατοντάδες φορές. Και για τις τρεις ομάδες. Όχι αυτός, ο άλλος. Δείξτε να. Αυτός είναι ο κύριος Σταμάτης. Δείξτε να. Ο Βασιλιάδης. Όχι. Ο προηγούμενος. Πριν τον Βασιλιάδη, ποιος ήταν υπουργός αθλητισμού. Ο Κοντούνης. Κάτος. Ναι. Τι είχε πει στον Γιώργο Ζάγορα εδώ. Τι είπε, πού να ξέρουμε. Τότε που ήταν υπουργός αθλητισμού, πάνω σε αυτό που λέει ο Τάσος, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είναι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Ωραία. Εσύ δεν μπορείς έτσι όπως το λες από την πλευρά σου. Και το πόστο που κατέχεις. Δεν είσαι μέλος κυβέρνησης. Γιατί κάνεις μια πρόταση μες στη Βουλή να τιμωρούνται αυτοί που νόμος πραγματικά. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Όταν λοιπόν ακούσαμε εκατοντάδες φορές τη λέξη κακοδιαχείριση και στον ΠΑΟ και στον Άιρ και στον Ηράκλη, ποιος την έκανε αυτή την κακοδιαχείριση, εγώ, ο Ματζιούκης ή ο Ντρούλινγκ? Ο εκάστοτε πρόεδρος που ήταν, είχε αναλάβει την ευθύνη των ομάδων εδώ της πόλης, έκανε τη συγκεκριμένη κακοδιαχείριση. Όταν τιμωρήθηκε κανένας. Η ατιμωρησία θα έρθουν και άλλοι αυτό και παράλληλοι για να συνεχίσουν την κακοδιαχείριση. Αυτό λέμε. Δυστυχώς. Πρέπει να τιμωρηθεί κάποιος παραδειγματικά προς μίμηση και προς αποφυγή ομοίων καταστάσεων για να γίνει μια αρχή. Αλλά ποια κυβέρνηση, λέω εγώ, η αριστερά, η δεξιά, η κεντρό κτλ. Έχουν τα κότσια, τα γκάτς, αν θέλετε, να το κάνει. Καμία. Λοιπόν. Γιατί όλοι έχουν ψηφοδηρικούς λόγους. Εντάξει. Και μόλις τώρα βγήκε η ανακοίνωση από την Αυτόνομη Θύρα 10, πολύ μικρή, ναι. Με μικρή νόση σε λέξεις. Εντάξει, θα τη διαβάσω με αφορμή τα όσα ξαναδήλωσε ο Μπέος. Μάλιστα. Σε δύο ραδιοφωνικούς σταθμούς. Mm. Που εγώ την άποψή μου την είπα και νωρίτερα. Δεν είναι μόνο αυτός που κάνει τις δηλώσεις, είναι και αυτοί που τον φιλοξενούν για να κάνει. Πού τις έκανε δηλώσεις. Πού τις έκανε. Σε δύο ραδιοφωνικούς σταθμούς. Εδώ τις πόλεις. Πόλεις. Τι, άλλες πόλεις. Ωραία, τρεις είναι όλοι και όλοι. Όχι, εντάξει, τέσσερις. Τρεις. Πρέπει να ομολογήσουμε λοιπόν. Οπαδικό. Γράφει η Αυτόνομη Θύρα 10. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι η Αυτόνομη Θύρα 10, εκτός από τους Ρέμο, Μυτιληναίο και Θεοδωρίδη, έδιωξε επίσης το βασιλιά Όθων από την Ελλάδα, τον Τζάρο από τη Ρωσία, τους δεινοσαύρους από τον πλανήτη, καθώς επίσης και το Μένιο Φουρθιώτη από το Όπεν. Καημένο το παιδί. Ένα καλοκαίρι επίσης έδιωξε και τα κουνούπια από τη Βόρεια Ελλάδα. Όσο για τον Μπέο, τα έχουμε ξαναπεί.
Εντάξει, τι είπε δηλαδή ο κύριος Μπέος, αν επιτρέπεται, γιατί δεν έχουμε γνώση. Ότι η αυτόνομη θύρα 14 στον Ηρακλή. Ναι. Ότι, ότι. Η αυτόνομη θύρα 14 στον Ηρακλή και ότι έδιωξε το Μυτιλινέο το Θεοδωρίδη. Τώρα, τότε βέβαια δεν υπήρχε αυτόνομη θύρα 10. Πάντως πολύ και... μικρή σαν ανακοίνωση ως απάντηση, γιατί είναι βαρύ αυτό που είπε ο, ο Αχιλλέας. Εντάξει, τώρα, τώρα με τον Μπέο μαζί. Και όταν λέει ο Μπέος ότι έδιωξε το Μυτιλινέο και το Θεοδωρίδη, γελάει ο πλανήτη. Ο Μπέος, ο οποίος και μέσα στην Τούμπα σε ένα μάτσο με τον Πανιόνιο, όταν παράγοντα τον Πανιόνιο, είπε ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι κολόπεδα. Ναι, τώρα ναι. όμως έχει συγκεκριμένες σχέσεις. Τώρα ναι, άλλαξε. Εντάξει, το... με λέει. Με συγκεκριμένες. Κολοτούμπας είναι. Άλλαξε το. Είναι το, και, και το Τσίρκο Μεντράνο είναι εδώ. Το άραμα θα φεύγω, πάω να παίξω 2-2. Φύγε, γιατί, γιατί βλέπω. Σου δίνω και ένα άλλο προγνωστικό. Ναι. Περίμενε, sorry, γιατί λέει ο, ο Γιώργος Ματζούκης 2-2 ακριβές κόρτο τέτοιο. Εγώ σου δίνω άλλο για το Σάββατο ένα ωραίο. Βάλε hat trick το game. Το gay. Το gay είναι. Το gay. Δεν βλέπεις, ο άλλος ο τελικός City United πόσο θα λες. Δεν πει, άσε σε at United, άσε ρε. 20 πρωταθλήματα United, άσε, δεν μπορεί να φτάσεις. Τι κάνει, τι, πελαργός είναι. Σαν πελαργός έκανε. Φύγε γιατί βάζεις τώρα ιδέες στο βαθύλακο, να σε κάνει τρίο εδώ την εκπομπή, να ξέρεις. Να μου χαθείς να χάνεσαι. Λοιπόν, διάβαζε. Πάμε λίγο να διαβάσουμε τους υποστηρικτές. Γιατί ξέχασα τα γυαλιά σήμερα πάλι. Εντάξει, είπαμε, προέχει η ενημέρωση έτσι. Τέταρτη φορά θα μπει σε 9. Και ο Γιώργος εδώ, ο Ματζούκης φρόντισε να ενημερώσει τους φίλους του Ηρακλή και για τις ανακοινώσεις της ΠΑΕ Ηρακλής και την ανακοίνωση της αυτόνομης θύρας 10 για την τοποθέτηση, παύλα συνέντευξη που έδωσε ο Αχιλλέας Μπέος σε δύο ραδιοφωνικούς σταθμούς εδώ της πόλης. Θα κάνω το σχόλιο για τον κύριο Παπαδόπουλο, δεν κρατιέμαι, συγγνώμη. Θα το κάνεις. Λοιπόν, το κάνω, πάμε. Καλησπερίζουμε άλλο ένα βράδυ το ψητοπολείο Πορκίτο, αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρατικά, χειροποίητες ότι μοιάζει να τρέχουν τα σάλια σας. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός οικοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, χειροποίητα μπέργκερ, κλαμπ μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, παραγγελίες μπορείτε να τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-520-555, επαναλαμβάνω, όσοι πεινάτε, όσοι θέλετε να δείτε τον τελικό στις 10 το βράδυ, παραγγείλτε, σημειώστε το τηλέφωνο. Air Sports, υπάρχει Air Sports. Έτσι, 2310-520-555 και επειδή υπάρχει και χρόνος, κατεβάστε την εφαρμογή από το ψητοπολείο Πορκίτο, από το App Store για συσκευές iPhone. Ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρετε 10% σε κάθε παραγγελία. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Και επειδή 10 η ώρα είναι το match, από τις 9.30, 9 και 4 παραγγελίες γίνεται χαμός. Φίλε, ναι. Νωρίτερα, γιατί κάνε μια παραγγελία, λέω εγώ, 30 ευρώ. Έτσι. 3 ευρουλάκια λίγο. 3 ευρουλάκια, φίλε, παίρνεις 2,5 άλλη τη Coca-Cola που λέω ο λόγος. Κλατς και τη βγάζεις να πούμε λάμπα. Με 10%. Παραδόξω σήμερα τα λες καλά. Παραδόξω. Έτσι ακριβώς. Κάθε Τσικνοπέμπτη και σήμερα τα λες. Έτσι. Με πιάνει. Σε πιάνει. Η έμπνευσή μου. Τι και 30 Φεβρουαρίου. Εγώ τις όμορφες στιγμές. Και 30 Φεβρουαρίου. Έτσι ακριβώς. 30 Φεβρουαρίου. Καρτούν δεν υπάρχει. Δεν είναι, γι' αυτό το είπα. Υπάρχει, μάλλον στο δικό σας κόσμο που ζείτε. Πάντε προχώρα. Στο κίτρινο δικό σας κόσμο. Άσε με να πω τους αυτούς. Σε πιάνω το στόμα. Mazda Αμανατίδης. Εξειδικευμένο συνεργείο Mazda με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα, Mazda. Σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητό σου, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του, διεύθυνση Παπάφη 205, τηλέφωνο στο 2310-924-931. Αυτό το σου εδώ πέρα μας τα δίνετε σωστά όσοι τα γράφετε τα σποτάκια. Εγώ το παραλείπω. Έτσι, γιατί επάνω... Στην ώρα που διαβάζουμε τους χορηγούς, μπορεί να κάνεις την ξερή. Εντάξει. Έτσι. Οπότε, όποιος κάνει τα σποτάκια και μας τα δίνει εδώ πέρα, να το προσέχει λίγο αυτό. Εντάξει. Εντάξει. Φέρε ένα στυλό, το σβήσουμε, γιατί θα το ξανακάνουμε την ξερή. Εντάξει, το προηγούμενο σου, όχι αυτό, το προηγούμενο είναι. Ο άνθρωπός σου είναι αυτός. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ναι. Λέει, αν έχεις Mazda αυτοκίνητό σου. Ναι, το σου. Ο άνθρωπός σου. Εντάξει, φίλε. Έτσι το διάβασα. Μπράβο, Τρέγια. Πάρε και αυτό εδώ. Λοιπόν, να κάνουμε το σχόλιο και να περάσουμε στο πρώτο διάλειμμα. Να πούμε λίγο. Α, πες το, ναι, νόμιζα να το διαβάσει μετά. Κοντά μας είναι το πρατήριο Εγώ Καυσίμω και Διανομής Πετρελαίου Θέρμανσης του Ισαάκ Τεκλικίδη. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Πού το βρίσκουμε το συγκεκριμένο πρατήριο για να βάλουμε ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού να γεμίσουμε το ρεζερ. Το ρεζερβουάρ του αυτοκίνητου και να κερδίσουμε. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στην Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεώρων. Όπως ανεβαίνουμε
από την Νεάπολη προς Ρετζίκη, στο αριστερό μας χέρι, λίγο πριν το γεφυράκι των μετεώρων. Το διευκρινίζω, γιατί όταν θα βρεθείτε σε εκείνη την οδό θα καταλάβετε το λόγο που διευκρινίζω, ότι είναι όπως ανεβαίνουμε αριστερά. Πριν το γεφυράκι των μετεώρων, είπαμε, Ανδρέα Παπαρέου 2:25. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευχαρίστηση. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το πρατήριο εγώ καυσίμου του Ισάκ Τεχλικίδη, το 2310-611-256. Και τέλος, κοντά μας άλλο ένα βράδυ, είναι το κομμωτήριο Ανανέωση, δίπλα ακριβώς από το πρατήριο εγώ καυσίμου του Ισάκ Τεχλικίδη, εκεί που κουρεύει σε μόνο 5 ευρουλάκια στο κομμωτήριο Ανανέωση. Καλά ακούσατε, ανδρικό, γυναικείο, παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρουλάκια. Σας περιμένουμε για να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως πιστολάκι, χτένισμα, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Το κομμωτήριο Ανανέωση βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 25 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεώρων, και αυτό είπαμε δίπλα στο πρατήριο. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 2310-616-999. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνείτε στο 2310-616-999. Το σηκώνει η φίλη μας, η καλή φίλη μας, η Πόπη, με τα χρυσά χεράκια. Γράφει το ραντεβού σας, πηγαίνετε και σας κάνει κούκλους και κούκλες για να ανανεωθείτε οικονομικά στο κομμωτήριο Ανανέωση. Λοιπόν, το σχολιάκι, ένα μικρό σχολιάκι, πάμε στο διάλειμμα. Είναι για πάνω, επειδή έδωσε και το ρεπορτάζ και την επικαιρότητα ο Γιώργος Ματζούκης, είναι ότι ευτυχώς, λέω εγώ ευτυχώς, δεν ξέρω τώρα, κατά λάθος είχε συλλέξει πληροφορίες μόνο από τον τρόπο πληρωμής. Ξέρετε, δεν το θυμάσαι, πέρσι, όχι το καλοκαίρι, λίγο πριν τελειώσει χρονιά, υπήρχε μια πρόταση από τον κύριο Τόμο Παπαδόπουλο να πάρει την Παϊάρης. Ναι. Ναι, δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, ζητούσε ο κύριος Καρπίδης 4 εκατομμύρια και η απάντηση ήταν σε 8 δόσεις των 500.000 συν μπόνους Ευρώπης και κάτι, δηλαδή πράγματα τα οποία, αυτό που είπα και στον Γιώργο, όταν υπάρχει χρήμα από πίσω και διάθεση, αυτά τώρα τα πράγματα είναι κομικοτραγικά. Και νομίζω κρίμα ότι, που δεν ανέλαβε. Νομίζω ότι έμπλεξε ο Ηρακλής, έτσι λέω εγώ. Όχι ότι βέβαια, εγώ δεν θέλω να το παίζω καλώς, όχι ότι λυπάμαι. Αλλά έχει μπλέξει, αυτό είναι δεδομένο και φαίνεται και από το πώς διαδραματίζεται η ιστορία του Ηρακλή. 23 πόντους η διαφορά. Εντάξει, χάσαμε. Ρε φίλε, τι κάνουμε. 10-0 τους κάνανε. 11-0. 15 το έχεις παίξει. 11-15 το έχω παίξει. Εντάξει, γιατί 8, έχει 6 λεπτά. Ρε φίλε, 8 ποντάκια δεν μπορεί. Πώς δεν μπορεί. 58-81 το ναι. Περιστέρι, δεν είναι. Περιστέρι με Παναθηναϊκό. Περιστέρι Παναθηναϊκό ήταν, μου σίγουρο θα την πρόσωπε Περιστέρι, γιατί τους κέρδισε στην κανονική διάρκεια. Ναι. Και έχουν ένα λόγο να εκδικηθούν έτσι, να την πάνε διαφορά όσο περισσότερο μπορούν. Υπολόγισα ότι 11-15 είναι καλή διαφορά. Εντάξει, για να δούμε μέχρι το τέλος. Πού πα, Βασιλόπουλε, πού πα, Ρεκαημένε. Πού πα, Ρεκαημένε. Έκοψε ο Μπλάκμαν. Τι κάνει. Έκοψε, αλλά πού την έδωσε, ρε παιδιά. Τι είπε, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά έχουμε να σχολιάσουμε κάποια πραγματάκια. Πάρα ειδικά και για το κύπελο, τη διεξαγωγή του κυπέλου και του πρωταθλήματος. Εγώ θεωρώ ότι τουλάχιστον από αυτά που διαβάζαμε. Καλά, θα τα πούμε μετά. Ναι. Να μην τα πούμε τώρα. Πάμε στο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Να πούμε και για το κύπελο, γιατί διαβάζαμε. Τι 30, ρε φίλε. 5 μάτσα παίξουν μεταξύ του. 3-15 και 5 εκτός. Το κερδίζω όλα. 10 μάτσα παίξουν. 5 εντός και 5 εκτός. Ναι, 10 μάτσα. Ναι. 10 μάτσα. Εγώ όλα δεν είχε κάνει. 30 πόντους. Πόσο έχει διαφορά. 31 είναι διαφορά. Πάλι δεν το παίρνει. Ο Πανιώνες που έχει πιο λίγο. Δεν πρέπει. Λοιπόν, εδώ αποδεικνύεται. Μήπως το κάνουν. Αυτούσια δεν το λέει. Ναι, αυτούσια. Αυτούσια. Άρα αυτούσια αυτό θα πει. Ρε, φίλε. Λίγα ελληνικά βγάλαμε λύκειο. Δεν μάλιστα. Ξέρω. Δεν είμαι λύκειο. Βγάλαμε αυτούσια θα πει έτσι όπως τελείωσαν. Άρα τι αποδεικνύεται. Όπως και για το κύπελο θέλω να πω. Αποδεικνύεται ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα. Και μην κοιτάς τώρα που είσαι δυνατός και αγωνιστικά και οικονομικά. Πάντα λέμε, υποτίθεται ότι γίνεται αυτό για να δώσουμε περισσότερο ενδιαφέρον. Έτσι δεν γίνεται. Εφόσον βάζουμε και τον πρώτο να παίζει, υποτίθεται ότι θέλουμε να δώσουμε περισσότερο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Εντάξει, αυτό είναι σχετικό που λέμε. Γιατί λέω, στην Ελλάδα δεν ισχύουν αυτά. Λέω, κάτι άλλο ισχύει. Για να τελειώσω τη σκέψη μου, ναι. Και πάρε εσύ το λόγο μετά. Ναι. Αποδεικνύεται όπως και για το κύπελο, γιατί θα πούμε για το κύπελο. Αυτούς τους ανθρώπους εκεί που έχουν τα ενία, δεν ξέρω ποιοι είναι, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου το προϊόν. Αυτό αποδεικνύεται. Όταν μου λες αυτούσια, βάλε ρε φίλε, το λογικό θα ήταν, που και πάλι δεν θα ήταν τόσο λόγο, αλλά πιο λογικό, τα μεταξύ τους μάτσι οι έξι, τι έφερε ας πούμε ο ΠΑΟΚ με τον Άρη. Μία νίκη και μία ισοπαλία. 4 βαθμούς, έτσι. Τι έφερε ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, 2 νίκες. 6 βαθμούς, 10. Βάλω όλο αυτό, αυτό να πω, έχει μία λογική. Εδώ τώρα ο έκτος ρε εσείς εγκέφαλοι
Δεν θα έχει ρετάσο, δεν λέω πολύ. 10 βαθμούς, 12 διαφορά από τον πρώτο. Πώς δεν θα έχει. Δεν θα έχει. Και λίγο σου είπα στην Ελλάδα. Είναι μια... Πώς θα διεκδικήσει ο έκτος το πρωτάθλημα, για πέστε μου. Πώς θα το διεκδικήσει, εγκέφαλο. Προσωπική μου γνώμη, είναι μια ανόητη απόφαση. Μια βλακώδες απόφαση. Δεν είναι ανόητη. Βλακώδες. Χρησιμοποιούμε ελαστικούς χαρακτηρισμούς. Βλακώδες δεν είναι. Ελαστικότατη είναι. Κανονικά, αυτός που θα τερματίσει πρώτος είναι και ο πρωταθλητής. Τέλος. Τελειώσαμε. Γεια σας. Δεν γίνεται να βγαίνει ο πρωταθλητής. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Δεν γίνεται να βγαίνει, ας πούμε, ο Άρης πρώτος να παίρνει το πρωτάθλημα. Και να τον ξαναβάζει. Ναι, ή ΑΕΚ, ή αυτό, και να τον ξαναβάλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Για να δεις ότι είμαι σωστός και εγώ συμφωνώ με αυτό. Μα αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι το λογικό. Δηλαδή, οποιοδήποτε πει οτιδήποτε είναι παράφρον. Και εγώ πιστεύω. Εντάξει. Έτσι. Ή έχει κάποιους άλλους σκοπούς. Βασικά δεν πρέπει. Για μένα, αν θέλεις την άποψή μου, δεν έπρεπε να υπήρχαν πλέον. Θα έκαναν τρίτο γύρο. Φυσικά. Δεν έπρεπε να υπήρχε. Ή το άλλο που μου άρεσε. Σαν σήμερα το Χέιζερ, φίλε. Σωστά, το Χέιζερ. Το 85. Ναι, όντως είναι άσχημη. Άσχημο το δίκτυο σας σήμερα στην Ερτένα. Λοιπόν, λέω, για μένα τα play-off δεν πρέπει να υπάρχουν. Δεν είναι μπάσκετ το ποδόσφαιρο, εντάξει. Και στο μπάσκετ υπάρχουν, γιατί το μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο κατά 99% κερδίζει ο καλύτερος. Να γίνει έκπληξη, και ειδικά όταν υπάρχουν σε τρεις νίκες όπως τώρα, εντάξει. Είναι ουτοπικό να περιμένεις, παραδείγματος χάρη, ο αδύναμος να κερδίσει το δυνατό. Γιατί και εκεί σου λέει, άρα θα περάσει άρα περισσότερα παιχνίδια. Εδώ όμως. Μιλάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, για να τελειώσω, Τάσο, ναι, δεν ενδιαφέρονται, αυτό αποδεικνύουν με κάθε τους κίνηση. Δεν τους γι' αυτό και βλέπουμε Premier League, γιατί εκεί το πρώτιστο είναι το προϊόν. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε η Manchester, ούτε η Liverpool, ούτε η... Γι' αυτό και πήρε και η Leicester πρωτάθλημα, γι' αυτό και του χρόνου μπορεί να το πάρει και η Brighton το πρωτάθλημα. Καταλάβατε, εκεί. Γι' αυτό και φυσικά οι 5,5 δις λίρες πουλήθηκαν τα τηλεοπτικά δικαιώματα για 3 χρόνια σε όλες τις χώρες στο εξωτερικό. Είσαι, όχι μες στη χώρα, στο εξωτερικό. 5,5 δις λίρες. Και εδώ θα δώσουν 1 εκατομμύριο, το μας φαίνεται υπερβολικό το ποσό. Δεν θα φτιάξουμε ποτέ ποδόσφαιρο. Ο έκτος λέει και αυτούς για βαθμολογία. Καλά ρε εσείς. Είστε καλά ρε. Και το δέχτηκαν και οι ομάδες αυτό. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο είναι γελίο. Δηλαδή ο 7ος θα κινδυνεύει να πέσει. Από τους 14, γιατί λέει θα είναι play out. Όχι. Τι όχι. Όλοι, από την 7η μέχρι... Αγόρι μου γλυκό, play out, 7 ως 14. Αν είναι 7 ομάδες, είναι 14 ομάδες. 14 είναι ομάδες. Ναι. Δηλαδή ο 7ος θα κινδυνεύει να πέσει. Εντάξει, ναι. Θα κινδυνεύει. Πρόσεξε γιατί. Θα κινδυνεύει όσο και ο πρώτος θα χάσει το πρωτάθλημα από τον 6. Δεν είναι έτσι. Άμα δεις τη βαθμολογία από κάτω προς τα πάνω. Ναι, είναι μικρές διαφορές. Ναι, θα μου πεις. Δηλαδή κοίταξε τώρα, ο 7ος έχει 36. Και ο Λεβαδιακός 21. Ναι. Δεν ξέρω ποιοι εγκέφαλοι πραγματικά 15 είναι. 15 βαθμούς δηλαδή. Πραγματικά δηλαδή... είναι για γέλια και για κλάματα είναι. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά. Γι' αυτό δεν θα δούμε και ποδόσφαιρο ποτέ. Έτσι. Εντάξει. Δηλαδή αντί να βελτιώσετε τις καταστάσεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Να έρθει να γίνει πιο ανταγωνιστικό. Να ακολουθήσουμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Να ακολουθήσουμε τα μεγάλα πρωταθλήματα. Να έρθουν και μεγάλοι ποδοσφαιριστές εδώ στην Ελλάδα. Αντί να ακολουθήσετε αυτό, το δυσκολεύετε το πράγμα παραπάνω. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο αυτές οι γελίες αποφάσεις, κατά την άποψή μας, έτσι, κατά τη δική σας άποψη, μα είναι σωστό. Καλά, εδώ το αλλά... πρόβλημα έχουμε, θα ανοίξουμε τις γραμμές, ναι. Θα μας φέρει την άποψή του. Όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος, βέβαια. Αλλά θα παίρνει μια ομάδα το πρωτάθλημα, όποια είναι αυτή, δεν σου λέω. Και θα την ξαναγκάζεις να διεκδικεί το πρωτάθλημα και ο έκτος. Δηλαδή, ο καλύτερος θα παίζει με τον έκτο ή τον πέμπτο ή τον τέταρτο και θα μπορεί ο τέταρτος να πάρει. Το πρωτάθλημα να το κλέψει, ας πούμε, από αυτό που έκανε όλες τις 20-30 αγωνιστικές φορές. 28. Απλά θα το βάλει να παίξει. Δεν δίνει δυνατότητα στον έκτο να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Αυτό σου λέω. Δεν το δίνει. Αν το έδινε. Δίνει στο δεύτερο όμως, ρε. Ναι, στο δεύτερο δίνει. Εντάξει, αυτό δίνει το είπαμε. Στον τρίτο. Αυτό δίνει. Γιατί στο λέω. Και τρίτος η ΑΕΚ 20 βαθμούς έχει, ρε. Η ΑΕΚ. 23 βαθμούς. Πώς θα το πάρει η ΑΕΚ. Εντάξει, άντε δεν θα έχει 23 του χρόνου, θα έχει 13, 12. Λέμε, πάλι δεν μπορεί. Πώς δεν μπορεί. Σε 10 μάτς δεν μπορεί. Οι 10 βαθμούς να καλύψει 10 μάτς. Δεν μπορεί, βέβαια. Όχι, εντάξει, στην Ελλάδα δύσκολο. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει 4 νίκες παραπάνω από το πρώτο. Δύσκολο το βλέπεις. Σε 10 μάτς. Δύσκολο το βλέπεις. Δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Εντάξει, πολύ δύσκολο. Στην ουσία θα είναι ένα παιχνίδι των πρώτων δύο. Αν και αυτοί έχουν μικρή διαφορά. Ζάχωνα μεταξύ τους τα ντέρμπι θα παιχτούν. Γιατί μια ομάδα τώρα. Εντάξει, εντάξει. Εγώ σου λέω έκανε πορεία πρωταθλητισμού. Σου βάλω εγώ τον Άρη. Έτσι. Και βγαίνεις πρώτος. Και σε βάζει να παίξεις με δεύτερο τον ΠΑΟΚ, τρίτο τον Ολυμπιακό. Με απόσταση, ξέρω εγώ, 5-7 βαθμών. Ναι. Να έχεις 5 από τον Ολυμπιακό, 7 από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Θα σου πω εγώ. Έτσι.
Τι κάνει, όχι, το είπα, περίπτωση. Το είπα, εγώ σου είπα. Δεν δηλαδή σου βάζει να ξαναδεικνύει το πρωτάθλημα είναι... και εσύ πρέπει να ξανακερδίσει τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό μέσα έξω. Εμένα η άποψή μου σου είπα. Πώς γίνεται, ο πρώτο είναι πρώτο, τέλο ο πρωταθλητή. Γεια σα. Δεν αλλάζει επειδή τώρα είναι ο ΠΑΟΚ πρώτο. Η άποψή μου είναι ότι ο πρώτο. Αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι κάποιο άλλο. Ναι, και επαναλαμβάνω γι' αυτό σου είπα ότι. Και εσύ μην το βλέπεις έτσι, γιατί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι αγωνιστικά και οικονομικά δυνατός. Αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα που γίνεται είναι μια κοροϊδία και μισό. Βάζουν και τον έκτο και τον πέμπτο και τον τέταρτο, να μην πω τον τρίτο, άντε, να αφήσω. Βάζουν να παίζουν σε ένα μίνι πρωταθληματάκι, αλλά στην ουσία δεν έχουν καμία πιθανότητα να κερδίσουν τον πρωτάθλημα. Εγώ δεν μπορώ, καμία. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μηδέν. Και ας μας βοηθήσουν οι φίλοι, αν μηδέν θέλουμε, οι φίλοι αν θέλουμε, τις γραμμές. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πού αποσκοπεί αυτό, δηλαδή γίνεται πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Τίποτα δεν γίνεται, όχι. Περισσότερα και αν γίνεται πιο ανταγωνιστικό λογική, το πρωτάθλημα. Λογική, θα σου πω ποια είναι η λογική. Ότι είναι 14 ομάδες, άρα 26 μάτς. Δεν μπορεί, ας πούμε, ένας πρωταθλητής να βγαίνει 26. Ναι. Και 10, άρα πρέπει, τι πρέπει να κάνουμε, να κάνουμε. Κάντε ένα γύρο ακόμη. Πώς γινόταν στο Σκοτσέζικο τέτοιο, παίζουν τρεις γύρους. Στο Σκοτσέζικο που είναι με 10 αγωνιστικές. Να μην κάνει άλλο γύρο. Να έχει, ένα γύρο ακόμη. Να έχει 16 ομάδες, δεν το κατάλαβα. Για ποιο λόγο να μην έχει 16 ομάδες. Εντάξει, 16 ομάδες. Αλλά για να έχεις 16 ομάδες και να υπάρχει ανταγωνισμός, πρέπει να υπάρχει μια σωστή ΚΕΔ, πρέπει να υπάρχει μια αντικειμενική διαιτησία, πρέπει τα κέντρα αποφάσεων να βγάζουν εισάξιες αποφάσεις για όλες τις ομάδες, ανεξαρτήτου ονόματος, ανεξαρτήτου δυναμικής, ανεξαρτήτου ονόματος προέδρων. Δηλαδή ο Πανιόνιος να μην έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Εγώ θεωρώ ότι. Το ίδιο και ο Όφη. Εγώ θεωρώ ότι η μείωση άλλη για μένα. Ομάδα, εντάξει, γιατί, εγώ θεωρώ ότι η μείωση ομάδων σωστά έγινε. Αν θέλει την άποψή μου, σωστά. Γιατί έγινε σωστά. Σωστά γιατί και σαν κράτος και σαν. Σαν κράτος, λέω, συγγνώμη. Και σαν πληθυσμός είναι πολλές για μένα οι 16 ομάδες. Μπορώ να σου πω και οι 14. Και έτσι όπως λειτουργεί το ποδόσφαιρο, έτσι. Και έτσι όπως λειτουργούν και οι ομάδες. Βλέπεις τι γίνονται με τις ομάδες και τη δικιά μου που έπεσε λόγω χρόνου και οι μισές ομάδες στην ουσία υπολειτουργούν για να μην πω δεν λειτουργούν καθόλου. Για να μην πω αυτό. Άρα δεν χρειάζεται να υπάρχει. Εδώ η γειτονιά μου, ρε φίλε, δεν ξέρω μέχρι τώρα να μιλώ ψέματα. Η γειτονιά μου είχε τρεις ομάδες. Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή. Σε παρακαλώ πολύ. Το ότι υπάρχει. Σε παρακαλώ πολύ. Το ότι υπάρχει αυτό στον ελληνικό χώρο. Ας κάνουν μία. Ή να ενωθούν οι τρεις και ας κάνουν μία. Ιδίως στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πώς θα γίνει. Το ότι υπάρχει ατιμωρησία. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Γιατί ο πρώτος που έπρεπε να τιμωρηθεί από χρέη και τα λοιπά ήταν ο Ολυμπιακός Πειραιός. Και αντί να τιμωρηθεί τον κάνα καινούριο γήπεδο. Με τον τρόπο που τον κάνα. Έτσι. Να τιμωρηθούν και όλες οι υπόλοιπες ομάδες. Φυσικά. Έπρεπε δηλαδή από την πρώτη στιγμή να ξεκινήσεις. Ποιος εσύ Ολυμπιακός δεν με νοιάζει. Δεν πάει να έχεις 700 τίτλους και να είσαι του Μαρινάκη, του Κόκαλη, του Κοσκοτά, του οποιοδήποτε θες. Θα πας. Και θα οδηγηθείς εκεί που λέει ο νόμος. Το ίδιο θα γίνει και αν λέγεσαι ΠΑΟΚ, Άρης, ναι. Παναθηναϊκός. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός γιατί να παίξει φέτος. Γιατί να παίξει φέτος η Super League ο Παναθηναϊκός. Α, μην το λες αυτό, γιατί άκουσα τον κύριο τώρα. Πώς θα φέρνει την κοίτα από το ένα στο άλλο. Έτσι. Εδώ πάμε τώρα. Εδώ είναι η ασύς που μου δίνεις και λέμε ότι πόσο έχει εισχωρήσει η πολιτική στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Έτσι. Όχι τώρα, ανέκαθεν. Και άκουσα τώρα από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου του κυρίου Νταμπίζα. Εκπληκτικό. Μετά το Δόνι πήρε τη σκητάλη προφανώς ο κύριος Σταμπίζας και είπε ότι είμαστε το τόπο έτσι. Κατευθείαν το είπε, τώρα εγώ να μην το πω. Οι μακάκες της υπόθεσης. Εννοεί ότι ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, που όντως, αυτό είναι η αλήθεια, δεν μπήκε ποτέ σε κανένα άρθρο. Δεν... Ναι, αλλά δεν έπεσε κιόλας, ρε Σταμπίζα. Δηλαδή είναι, πουλάτε θράσος. Πουλάτε τρέλα και θράσος. Δεν έπεσε, πέσαν άλλες οι ομάδες και λες είμαστε οι μακάκες της υπόθεσης. Σε παρακαλώ πολύ, ρε. Δηλαδή, πού τα λέτε, ρε Σταμπίζα. Στον Ολυμπιακό έπαιζε και στον τέτοιο, δηλαδή έλεος. Ναι, μην προκαλείς τουλάχιστον. Όταν σφάζανε. Είσαι ο μακάκας, εννοεί, ας πούμε. Όταν κάναν τα πέναλτι. Έλα τώρα. Και δεν τους τα δίνανε. Εντάξει, όταν δεν κάνανε κάτι με τον Παναθηναϊκό. Εγκληματικά τάκλιν. Δολοφονικά τάκλιν. Και δεν τα σφύριζαν οι διαιτητές. Αυτά δεν ήσασταν τότε οι μακάκες. Είναι μακάκες υπόθεσης. Ναι, τώρα σιγά ρε τα πίζα. Σαν παράγοντας. Ένα δάκρυ κύλησε από το αριστερό μου. Εγώ βόρκωσα. Σιγά. Δύο σφουγγαρίστες χρειάστηκαν. Σε παρακαλώ τώρα, μην προκάλεις τουλάχιστον. Μην προκαλείτε. Και επαναλαμβάνω, αυτοί οι άνθρωποι που ηγούνται του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Θέλουν τις καρεκλίτσες τους, όπως έτσι λειτουργούν όλα στην Ελλάδα και οι πολιτικοί μας και όλοι. Δηλαδή για την καρεκλίτσα μπορούμε να κάνουμε το. Και τώρα τι έκαναν, υποτίθεται, θα πούνε ότι έκαναν και έργο αργότερα. Μετά από 10 χρόνια τους πει, θα πούνε εμείς κάναμε τη μείωση, κάναμε να παίζει και ο πρώτος. Και ο έκτος να διεκδικεί πρωτάθλημα, θα σου πούν. Πώς θα το διεκδικήσει, ρε κεφάλα, ο έκτος. Πρώτα απ' όλα, φτιάχνεις μια υποδομή.
για να υπάρχει αξιοπιστία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σωστό, τι εννοούμε, αυτό, σωστό αυτό. Τι εννοούμε. Φτιάχνει την ΚΕΔ. Δεν μπορεί η ΚΕΔ. Αποδείχτηκε ότι δεν μπορεί η ΚΕΔ. Φαίνεται ξένου διαιτητές. Δεν μπορούν ξένου. Σε όλα τα μάτς ξένου διαιτητές και βαρ. Έτσι, και βαρ. Και φαίνεις ξένοι και στα μπουτ που είναι. Γιατί, γιατί κάπου διάβασα ότι η έναρξη του πρωταθλήματος θα γίνει χωρίς βαρ. Χωρίς βαρ θα είναι. Και εγώ το διάβασα αυτό. Έτσι. Το δεδομένο. Τι νόμιζες εσύ. Επειδή ήταν στο τελικό βαρ, θα είχε στο τέτοιο. Συγγνώμη, δεν προλαβαίνουν όλο τον Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και μισό Αύγουστο. Πώς δεν προλαβαίνουν. 3,5 μήνες. Έχουν βρει το χώρο. Στον κύριο Γραμμένο. Έχουν βρει το χώρο. Στον κύριο Γραμμένο. Όχι εγώ. Εγώ ναι. Τα λέω για να τα ακούει ο κόσμος. Ναι, πάρ' το φίλο. Ναι. Έχουν βρει το χώρο. Έχουν βρει τις εγκαταστάσεις. Ναι. Έχει γίνει το δοκιμαστικό. Ναι. Δοκιμαστικό δεν έγινε με τον Παναθηναϊκό και τον Πανετολικό. Ναι. Πώς δεν έγινε. Και στο τελικό. Βέβαια. Και δεν μπορούτε. Πυρηνική φυσική είναι να βάλουν μία τηλεόραση και δύο κομπιούτερ. Σε παρακαλώ. Μάλλον ανακαλύπτουν νέους νόμους γιατί δεν κατάφεραν φέτος τον ΠΑΟΚ να τον τιμωρήσουν με μείο βαθμούς. Εσύ πας στο τέτοιο. Εκεί πάει. Πας εκεί. Εκεί πάει. Μα από μόνο του πάει. Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε. Είδανε δύο χρονιές ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει το πρωτάθλημα και κάνει τον double και δεν την αντέχουν. Εκεί είναι το ρεζουμέ. Ορίστε φίλε. Πάμε στο φίλο να ακούσουμε. Καλησπέρα. Γεια σου, παιδιά. Γεια σου, καλησπέρα. Γεια σου, Ζάχο, γεια σου, Τάσο. Βασίλης. Έλα, ρε Βασίλη. Κοίταξε, παιδιά, συμφωνώ. Και αυτό που λέει ο Ζάχο, α πούμε, τι είναι αυτό το 30 βαθμού. Κοίταξε όμω, Ζάχο, ναι. Αν θέλω να το κάνω σε ένα αρπαστικό. Ναι. Όπω, α πούμε, ήταν στη δεκαετία του 70, α πούμε, το 80 όταν πήγε ο Άρης στα μπαράζ, α πούμε, ήταν ναι. 82 κάπου εκεί. Ο Ολυμπιακός μαζί. Ήταν όλοι κοντά. Μπράβο. Έξι ομάδες διεκδίκησαν το πρωτάθλημα τη χρονιά του μπαράζ. Έχεις δίκιο. Τουλάχιστον βάλει ένα πλαφό, μην κοροϊδεύει τον κόσμο. Ναι, συμφωνώ, δηλαδή, συμφωνώ. Να ξέρει και ο Άρης ότι αν τερματίσει από την κορυφή 10 βαθμούς. Ναι. Γιατί κοίταξε, φίλε, αν τερματίσει 10 βαθμούς ο έκτος, λέω εγώ τώρα. Έτσι, αυτό είπα τον Τάσο. Το ναι. Ο τρίτος δεν μπορεί να το διεκδικήσει. Όχι ο έκτος. Τον πάω μέσα έξω, τον κερδίζει. Τον πάω μέσα έξω. Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και αν τον κερδίσει. Αν τον κερδίσει, ρε φίλε. Μα δεν υπάρχει 10 βαθμούς. Πώς. Δεν υπάρχει ρε παιδιά. Είναι μια γελοιότητα και μισή. Και δεν πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Ο πρωταθλητής παίρνει το πρωτάθλημα. Τέλος. Άμα βάλουμε τώρα τις βαθμολογίες, μπορούμε να το ψάξουμε. Τις βαθμολογίες των τελευταίων 10 χρόνων. Τον 10 τελευταίο χρόνο, να βάλουμε τις βαθμολογίες και το ψάξουμε τώρα. Ο τέταρτος δεν μπορεί να διεκδικήσει πρωτάθλημα. Όχι ο έκτος. Αυτό λέμε ρε παιδιά. Είναι μια γελία απόφαση. Με τίποτα. Είναι μια απόφαση που γελάνε και οι πέτρες. Ναι, φυσικά. Αλλά το δέχτηκαν και οι ομάδες. Τι να κάνω, τι μου το λες. Φυσικά γράφει. Δεν ξέρω αν τήθηκε σε ψηφοφορία, δεν το ξέρω. Προφανώς όλες οι ομάδες συμφώνησαν. Ομόφωνα γράφει. Ομόφωνα. Άρα και η ομάδα σου το δέχτηκε. Τι το λες. Κάτσε. Του έβαλαν τα τηλεοπτικά σου. Το τι δέχεται η ομάδα μου με την άποψή μου, τι σχέση έχει. Όχι, εντάξει, το δέχτηκε και ο ΠΑΟΚ όμως. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω αυτό. Και ο Άρης βλακεία του που το δέχτηκε. Δεν το ξέρω. Παιδιά, δεν το ξέρω αυτό. Για μένα τα τηλεοπτικά είναι. Αφού ξέρετε. Ναι, ρε παιδιά, τα τηλεοπτικά να βρουν άλλο τρόπο ρεση. Πρόσεξε λίγο. Εμείς δεν είπαμε να μην γίνουν μάτς. Εμείς... Ένα γύρο ακόμα, ρε φίλε. Ένα γύρο ακόμα. Συγγνώμη λίγο. Ομόφωνα εδώ όταν λέει για να διευκρινίσουμε και να μην παρεξηγηθούμε. Τι αναφέρεται λέει. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού. Ναι, τι λέει, τι ομάδες λέει. Ομόφωνα. Ναι. Στο Διοικητικό Συμβούλιο πώς λέει, τη Super League. Mm. Όλες οι ομάδες. Ας βρουν άλλο τρόπο. Είναι κοροϊδία αυτό το πράγμα. Εμείς δεν είπαμε να μην γίνουν μάτς. Είναι κοροϊδία. Να παίζει ο έκτος, ο πέμπτος και ο τέταρτος και ο τρίτος, εγώ θα σου πω, αλλά θα στον τρίτο να παίζουν και να κάνουν τους κομπάρσους. Απαγορεύει, δηλαδή πρέπει να έχεις τουλάχιστον 5 βαθμούς. Πάμε, έχεις παραπάνω, δεν μπορεί να τη βγάλεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. 5 βαθμούς να έχει. 5 βαθμούς να έχει ο έκτος από τον πρώτο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άμπρα. Μακάρι να γινόταν. Αν 5 βαθμούς, μπορεί να πει να κερδίσω ένα παιδί μου τον πάω μέσα έξω να πούμε και να πάρει την διεκδικήσω. Εντάξει, και για να πάρεις, και να πάρεις ένα πρωτάθλημα πρέπει να βγει δύο φορές πρωταθλητής. Ναι, αυτό είναι αδικία, ρε φίλε. Εντάξει. Ή ο έβδομος, ή ο έβδομος να κινδυνεύει να πέσει, ας πούμε. Γιατί δεν θα παίζουν play out από 7 ως 14. Όχι, λάβος. Λάβος και δεν ξέρω πώς το σκεφτήκανε. Είναι φωστήρες αυτό που το σκέφτηκε. Εμένα το σωστό ήταν αυτό, δεν θυμάμαι, ήταν η δεύτερη πρόταση του αυτού του καινούριου του Λισάνδρου, όπως λέγεται. Ο πρώτος με τον τέταρτο, ο πέμπτος με τον ένατο για την Ευρώπη και οι τέσσερις τελευταίοι. 1-4 και 5-8. 1-4, 5-8. Και play out από τη θέση 9-14. Αυτό να πω έχει μία λογική. Έχει μία λογική. Για να γίνουν λες λίγα παιχνίδια παραπάνω. Ήτανε ναι, ήτανε play off ρε παιδί μου, ένα σου με τον 4. Που να πεις άντε ο τέταρτος κάτι ψηλό θα έχει. Άντε, ιδέα είναι. Δηλαδή, ψάχνουν τρόπο τώρα αυτό. Παιδιά, το κάνανε, εμποροποιήσανε για άλλη μία φορά το ποδόσφαιρο. Αυτό γίνεται για τηλεοπτικούς σκοπούς, να έχει 10 παιχνίδια παραπάνω. Ας γίνουν και άλλα παιχνίδια. 10... Άλλο τρόπο να ωραία, για να, γίνουν, για να γίνουν παιχνίδια παραπάνω, βάλε τις ομάδες παραπάνω, φίλε. Και πώς θα μπλέξουν αυτοί οι ρετελοί, ξέρεις πότε θα βγουν αυτά.
Θα βάλουν εμβόλυμες. Όχι, θα 26, εμβόλυμες. Πώς, όχι εμβόλυμες. Πώς 26 τώρα είναι 14 ομάδες, 26 αγωνιστικές θα είναι. Πώς δύο εμβόλυμες. Και 10 θα τελειώνει, και 10 τα play-off. Θα τελειώνει λογικά Φεβρουάριο προς Μάρτιο θα τελειώνει το πρωτάθλημα. Και μετά θα είναι play-off. Πες ήταν 30, δεν είναι αγωνιστικές. Ναι. Ναι. Τώρα πώς θα είναι οι αγωνιστικές. 26. 26 και τα play-off. Άλλα 10. Άλλα 10 μάτς. Άρα γίνονται 36. Ναι. 36 είναι... εντάξει, λογικά τα play-off θα γίνονται δύο τη βδομάδα ή Τετάρτη Κυριακή, έτσι λέγω, χωρίς να ξέρω. Τετάρτη Κυριακή, Τετάρτη Κυριακή. Έτσι θα είναι. Δύο μάτς τη βδομάδα. Άρα πέντε εβδομάδες, άρα 31 αγωνιστικές. 26 και 5, 31. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Και να τελειώσουν. Βέβαια, αλλιώς θα παίζουμε Ιούλιο. Ο ορισμός γελιότητος. Έγινε, παιδιά. Όπως, να σε καλά, Βασίλη. Όπως και όλα στην Ελλάδα, στο ποδάρι. Πάμε στον επόμενο φίλο πριν το break. Ναι, πάμε στον τελευταίο. Γιατί λίγο ξεφύγαμε από το διάλειμμα. Πάμε, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα, λοιπόν. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε. Λοιπόν, Μουσκοβίτης. Για πρώτη φορά. Ναι, ναι. Γεια σου, Μουσκοβίτη. Γεια σου, Τάσο. Γεια σου, κύριο Παλικαράκη, δίπλα εδώ. Γεια σου. Ο Ζάχο. Γεια σου, Ζάχο. Γεια σου, Μουσκοβίτη. Για πρώτη φορά είμαι φοβερά οργισμένος. Οργισμένος κυριολεκτικά. Γιατί το μόνο που δεν συμφέρει να γίνονται play-off είναι τον πρώτο. ΠΑΟΚ. Βάλαν τώρα τον πρωταθλητή, πρόσεξε με, τον πρώτο να παίζει για να διεκδικήσει ποιο, την πρωτιά που είχε όλο τον χρόνο. Ναι, καλά, κοίτα, του χρόνου μπορεί να είναι δεύτερος ο ΠΑΟΚ. Έναρτο, Ζάχο, σε παρακαλώ αγόρι μου, άκου Ζάχο παλικάρι μου, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ, άκουσε με Ζάχο. Εγώ δεν παίζω με τις λέξεις, ούτε παίζω με την νοημοσύνη κανενός. Ναι. Άκουσα, τον Άρη το συμφέρει να γίνει τα play-off και να παίζει ο πρώτος. Όλους τους συμφέρει, εκτός τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ δύο χρονιές πήρε μέσα στις γραμμές, τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, το πήρε τον ΠΑΟΚ και τους λέει πώς θα γίνει, θα κάνουμε αυτό, θα το βάλουμε μέσα και θα ξαναπαίξει δεύτερη φορά. Και εκεί, συγγνώμη που θα το πω, αλλά οι κοιμήσιδες πήραν και το ψηφίσανε. Έτσι ναι. Άκουσα. Ωραία, τελείωσε την άποψή σου. Λοιπόν, άκουσε με. Ναι. Επειδή θα γίνουν σόδομα και γόμορ και τα μιλάει ο Μοσκοβίτης, ακούστε τον. Ναι. Σόδομα και γόμορ και αν δεν τους κάτσει και φέτο, ναι. Ετοιμαστείτε παιδιά από την επόμενη χρονιά που παίζει με 9 παίκτες. Γιατί έτσι πούνε ο Πάκου να παίζει με 9 παίκτες. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, πες μου Ζάχο να σε ακούσει. Όχι, εγώ λέω ότι δεν ξέρω, μπορεί του χρόνου να είναι δεύτερος ο Πάκου σε κανονική διάρκεια. Δεν το ξέρω, μπορεί να είναι και τρίτος, μπορεί να είναι και πρώτος. Και τον Άρη γιατί δεν το σφαίρει. Ο Άρης θα έπαιζε παιχνίδι έτσι κι αλλιώς. Εγώ λέω ότι ο έκτος μπορεί να μην ήταν στην εξάδα. Εντάξει, μπορεί να ήταν στην εξάδα, μπορεί να ήταν στην άλλη εξάδα ο Άρης. Τον έκτο, με αυτό το σύστημα και τον πέμπτο και τον τέταρτο, υποτίθεται ότι πρέπει να τον βάζεις, γι' αυτό γίνονται τα play-off, να διεκδικεί το πρωτάθλημα. Με πώς θα το διεκδικήσει ο έκτος και ο πέμπτος αν έχει 25 βαθμούς από τον πρώτο. Δεν έχει καμία πιθανότητα. Άρα τζάμπα παίζει. Ναι, θα μπορούσαν να το διεκδικήσουν αυτό. Άκου λίγο, Μοσχοβίτη, άκου λίγο. Ναι. Πώς μπορούσαν να το κάνουν. Όπως ήταν το παλιό σύστημα των play-off. Πάνω από πέντε βαθμούς διαφορά. Κάθε πέντε μία μονάδα. Μία μονάδα. Και αυτό είναι γιατί... άδικο για τον πρώτο και τον δεύτερο. Ναι, ρε φίλε, αλλά έτσι. Έχει μία λογική να μπορεί άδικο. Να διεκδικήσει ναι. Ο πρώτος με τον έκτο έτσι, αυτό ναι. Που λένε για να κάνουν ανταγωνιστικότητα. Ετάσο, παλικάρι μου, ετάσο, σα έχω για έξυπνα παιδιά και τον ένα και τον άλλον. Αυτό είναι, εγώ ξέρω ότι η ομάδα θα είναι πρώτη. Είναι για τροχοπέδα κοπού βαθμού από κάποιον που δεν μπορεί να πάρει ο πέμπτος το πρωτάθλημα. Άκου λίγο, επειδή είσαι έξυπνος εσύ και σε κόβει. Εντάξει. Πες μου. Αυτό που λες είναι θεωρητικό. Ότι η ομάδα σου θα είναι πρώτη. Δεν το ξέρει. Το ζήσα στο παρελθόν. Με άλλο σου λέω. Η ομάδα σου ξέρει. Λες θα είναι πρώτη. Θα. Ναι. Και αν δεν είναι. Τι θα πεις ότι μετά δεν συμφέρει τον Ολυμπιακό αν βγει ο Ολυμπιακός πρώτος. Συγγνώμη. Επειδή είμαστε έξυπνοι το λέμε έτσι. Με αυτά τα δεδομένα τα σημερινά και αυτά που βλέπω οι ειδήσεις που κάνουν θα είμαι περπατητά πρώτος. Εντάξει, μπάλα βλέπω ναι, και ναι, ξέρω. Ναι, ρε Καρτάση μου, αλλά είναι εντελώς υποθετικό αυτό που λες. Ναι, σωστός λέω, υποθετικά λοιπόν έτσι. Πάρ' το και στη ριστάσο μου. Άλλο πρέπει να πεις. Εγώ το είπα 10 φορές. Είναι μια γελία απόφαση, στην οποία πραγματικά είναι, γελάνε και οι πέτρες. Με αυτά εδώ που λένε. Για play-off ο πρώτος με τον έκτο και ο έβδος από 1 ως 6 τις θέσεις και από 7 ως 14 play-out. Είναι μια γελιότητα. Απλά τα πράγματα. Ανάλυσε τη γελιότητα, ρε Τάσο, να την καταλάβω. Η γελιότητα είναι, ρε φίλε, γιατί. Ότι πήρα το πρωτάθλημα τέλος. Ψάξε το δεύτερο. Έπεσαν οι τελευταίοι τρεις, γεια σας. Πέσανε. Ανεβαίνουν οι επόμενοι δύο από κάτω. Αυτό είναι το πρωτάθλημα και τελειώσαμε. Τι play off και play off και play out και play sell out. Άσε με ρίξει. Εσένα, θα σε διερωτώ με και σε κάνω την ερώτηση και εσένα και στον Ζάχο. Ναι. Γιατί ο πρωταθλητής τόσα χρόνια δεν συμμετείχε στα play off και τώρα θα συμμετέχει.
Γιατί είναι, μια... γιατί είναι μια απόφαση που το έβγαλε ο Υπουργός Αθλητισμού, ρε φίλε. Σε συνεργασία με όλους. Και να σου πω και κάτι, μην ρωτάς εμάς. Ναι. Ρώτα, ναι. Ρώτα την ΠΑΕ ΠΑΟΚ αν συνένεσαι σε αυτή τη. Έτσι λέει. Μπράβο, ναι. Γιατί αυτή τη συνένεση, γι' αυτό είναι σε υπάρχει. Έτσι. Να είσαι τιμωρισμένος. Εγώ όμως πρέπει να προύσω τον κόσμο του κοινού για να πω. Αδέλφια ΠΑΟΞΥΔΕΣ, ακόμα και στη γειτονιά μας και δίπλα μας, ξέρουμε ότι η κατσίκα τη δίπλα πρέπει να ψοφήσει γιατί δεν έχουμε εμείς. Δεν μπορούμε να έχουμε. Λοιπόν, το λέω Ζάχο, εγώ λέω αλήθειες. Ούτε κρύβω πίσω από το άθλο μου. Λοιπόν, αδέρφια ΠΑΟΞΥΔΕΣ, 154 τα μάτια μας, όχι 114 και 4, 154 ώστε ποτέ ενωμένοι να τους λιώσουμε αγωνιστικά πάντα μιλάω και το χρόνο που είναι ΠΑΟΞ να παίζει με 9 παίκτες, δεν γίνεται να παίζει με 11, εντάξει. Να είσαι καλά. Okay. Γεια σου, Μοσκοβίτη. Λοιπόν, καλό βράδυ. Πάμε στο διάλειμμα. Γιατί... Να πάμε στο διάλειμμα. Πριν πάμε, βλέπω εδώ ΑΕΚ Προμηθέας. Ναι. Γι' αυτό σου είπα. Λίγο πριν την λήξη. Δεν ξέρω αν είναι τελικό. 73-75. Ναι. Θα το βάλουμε το δούμε. Θέλει λίγο. Ωραία. Παράταση. Στην παράταση είναι. Παράταση. Okay. Στην παράταση. Θα δώσουμε το τελικό σκορ μόλις βγούμε από το διάλειμμα. Διάλειμμα λίγων λεπτών και ερχόμαστε πάλι ανοιχτές γραμμές. 2310-287-888. FM και ενό σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526, ντροπαλόλο, δυστυχώ είπα σκρυφακότευση. Δεν είναι παράταση, λάθος, είναι λίγο πριν το τέλος. 73-75, ο Προμηθέας στην ΑΕΚ. Okay, okay. Διάλειμμα και ερχόμαστε. Τον Παπασταθόπουλο πίσω. Αλλά αν και είναι καλός, εντάξει, είναι καλός και ο Παπασταθόπουλος και ο Μανολάς, αλλά για τέτοιο επίπεδο δεν νομίζω τόσο πολύ. Έτσι θεωρώ. Τι σκορ βλέπεις? Σκορ βλέπω 2-1 με 3-1 την Arsenal να κερδίζει. 2-1 με 3-1. Ναι. 1-2-1-3 δηλαδή. Ναι, αλλά και αυτό που είπε τώρα πέραν της πλάκας, ότι και αυτό πιθανό σκορ το βλέπω του Μάτζιου και το 2-2. Βέβαια όλοι βλέπουμε γκολ, βλέπουμε αρκετά γκολ, αλλά μίληξε κανένα 0-0 και πάει παράταση και πέναλτι. Να το πούμε ότι στις 10 η ώρα ξεκινάει το παιχνίδι στην Art Sport. Εδώ πέρα ποιος το δείχνει? Ποιο είναι αυτό, ποιο Νόβα είναι? Νόβα το βλέπω, σου, Κοσμοτέ είναι. Λέω, 3-1-3-2 το βλέπω. Πολλά γκολ, πολλά γκολ. Τελικός είναι και, είναι σημαντικός ιδιαίτερα για την Arsenal. Άμα μπει στο πρώτο 20 λεπτό ένα γκολάκι θα ανοίξει, ναι, το παιχνίδι, δεν υπάρχει περίπτωση. Θεωρώ, εγώ θεωρώ φαβορή την Arsenal, επαναλαμβάνω, στοιχηματικές θεωρούν την Chelsea φαβορή. Είναι και δύο ομάδες που είναι λάτες του over νομίζω. Ναι, όντως, εντάξει, και βάζουν και τρώνε. Αλλά τώρα είναι τελικός όπως το είπες και εσύ, θα δούμε. Λοιπόν... Τι θα δούμε, οι γραμμές είναι ανοιχτές, να πούμε και πάλι, για να μας πείτε και εσείς την άποψή σας για τα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί ο πρωταθλητής 2019-2020 θα βγαίνει μετά από τη διαδικασία των play-off. Θα παίζουν από τις θέσεις 1 ως 6, ναι, αγώνες κατάταξης αναμεταξύ τους μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Κομικό, και από τις θέσεις 7 ως 19, 7 ως 14, με συγχωρείτε, για τα play-out. Play-off, κομικό, play-out, κομικό. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Κομικό το θεωρώ και εγώ. Παραιτήθηκε, να πούμε... Ποιος παραιτήθηκε? Ο υπεύθυνος τύπου νομίζω, ο κύριος Κυριάκος Κυριάκο. Κυριάκος στο τετράγωνο. Πολιτεύεται με το Κινάλ, με το παλιό ορθόδοξο ΠΑΣΟΚ, να πούμε, ναι, έτσι. Νέα Κινάλ σελίδα ανοίγει για τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΕΠΑΟ Κυριάκο Κυριάκο, ο οποίος αναμένεται να δώσει τη μάχη στις εκλογές με το Κινάλ. Κυκλοφόρησε ως φήμη πριν από καιρό, ωστόσο όλα δείχνουν ότι είναι θέμα χρόνου να ανακηθεί και επίσημα. Απάντησε θετικά ο Κυριάκος στην πρόταση της Προέδρου του Κινήματος στην, ναι, Φόφη. Και θα δώσει τη δική του μάχη στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Μετά από 20 χρόνια κοινή πορεία. Μετά από 20 χρόνια κοινή πορεία με τον ΠΑΟΚ, ο Κυριάκος Κυριάκος θα αποχωρήσει από το πόστο του. Κάτι που είχε προαναγγείλει προκαιρού, θεωρώντας για εκείνον πως ένας κύκλος έκλεισε. Αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση που θα σφραγίσει την υποψηφιότητά του σε επικείμενες εκλογές και λογικά θα παραιτηθεί και από. Άρα μετά το ΣΥΡΙΖΑ που λέμε ότι έχει έτσι φιλικές σχέσεις, ναι, να μην το πω, πολύ light, ναι, καλά, επιβεβαιώνεται και το σύνθημα ΠΑΟΚ ΠΑΣΟΚ ΕΛΕΚΤΡΟΣΟΚ. Βέβαια για έναν... βασικά δεν θυμάμαι να τα είχατε με κανένα κόμμα που ήταν στην... Παροκυριάκος Κυριάκος, πέρα από το... Που ήταν στην εξουσία, τα είχατε και τσουγκρίσει. Υπεύθυνος επικοινωνίας, ναι, είναι ένας, ναι, υπάλληλος που πάει ΠΑΟΚ. Ναι, εγώ δεν είπα ότι είναι τίποτα άλλο. Είναι ένα υπάλληλο, επαναλαμβάνω, τη ΠΑΟΚ. Δεν αντιπροσωπεύει τον ΠΑΟΚ. Καλά, εντάξει. ΠΑΟΚ ΠΑΣΟΚ ΕΛΕΚΤΡΟΣΟΚ. Από πού είχε βγει αυτό το σύνθημα το ΠΑΟΚ ΠΑΣΟΚ ΕΛΕΚΤΡΟΣΟΚ? Από τότε το. 80. Όχι, το. Πότε είχαμε το 85. Αν θυμάμαι καλά. Αν θυμάμαι καλά. Τότε που λέγανε τσοβόλα, δώστα όλα. Πότε έλεγα τσοβόλα. Τώρα κάποιο παλιό που αξίζει, ρε τον ούστιτο του, πώ θα θυμάται όλα αυτά. Είναι βιώματα. Εγώ πώς θυμάμαι, ρε φίλε,
Γιαννάκη, Γκάλη και Σούμποτιτς. Ναι, το τρίποντο. Δεν ξεχνιούνται, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Είναι βιώματα που σου μένουν και τα αποθυμένα, τα παιδικά αποθυμένα ιδίω δεν είναι, φίλε. Είναι από ναι, παιδικά. Παιδάκι ήμουν, φίλε, τι ήμουν, 14, 15, 13, 16. Τι ήμουν. Τόσες. Τι ήμουν. Πήγαινε και στο γήπεδο. Αν πήγαινα. Πήγε. Αν πήγε μέχρι και στο Πατινουάρ τη Γενέβη. Παρτινουάρ. Εγώ πώ το είπα, τι είπα, Παρτέρι. Βλάχο καμπόι, το αμπελοκάμπο. Βρε βλάχο. Βλάχο, πήγε και στη Γενέβη να πούμε. Πήγε και στη Γενέβη. Έπρεπε να. Καμιά φωτογραφία έχει από εκεί να την βάζει να γελάσουμε. Έχω πάρα. Γιατί δεν τη κανάρι καμιά τη γέλα. Τι έχω ανεβάσει. Έχει ανεβάσει από Γενέβη. Είμαι κάτι πάω το μπούκαλα από κοκακόλα τα γυαλιά. Ναι, αυτό δεν έχει σχέση. Α τα γυαλιά. Το πώ ήσουν. Για λεπού και ο Μπούφο το έλεγε στο έργο του Κωνσταντίνου. Πού, βέβαια. Τέτοια γυαλιά φορούσα. Βέβαια. Εκείνο τον καιρό. Με την Τζοβάνο Φραγκούλη. Ζαλίστηκε. Γομενάρα τότε. Γκομενάρα. Έπεσαν πώ το λε στην τουαλέτα και... πολλά παιδάκια, έτσι. Που, πάτα... Πολλά παιδάκια στην τουαλέτα έριξε. Τι άστα να πάνε. Εσύ δεν έριξε. Ε, πλάκα μου κάνει. Τι βλάκα. Πρωτοπόρο σε όλα αυτά. Από τα 10 του ήταν ο Μπουγάτσα. Τι βλάκα. Κατά επίσημη δήλωση δημοσίου. Τι βλάκα. Που έχει κάνει. Και τα λέει. Πώ τα λε αυτά. Εντάξει, ρε φίλε. Γιατί υπάρχει κανένα άντρα, ρε φίλε, που δεν το έχει κάνει αυτό. Δεν έχει αυνανιστεί. Ρε φίλε, το λέμε τώρα δημόσια τέτοια πράγματα. Δηλαδή. Δεν είμαστε ντροπαρούλιδε. Σαν αυτού που στέλνουν μηνύματα και δεν παίρνουν τηλέφωνο. Υπάρχει κανένας άντρας που δεν αυρανίστηκε. Εντάξει, εντάξει. Δεν εντάξει. Υπάρχει, ρε φίλε. Αυνάν. Ουλελέα, μάνα. Ναι, και θυμάσαι μια εκπομπή με το, με το Θουβού, εγώ, εσύ, ο Μακουκούλα, ο Θουβού και ο Μπουγάτσας. Ναι. Και πιάσαμε την κουβέντα ναι, για το πότε ξέρετε. Ναι. Και λέω, Κώστα 12. Ναι. Λες εσύ, εγώ δεν λέω τέτοια. Εγώ δεν λέω, λέω ντρέπομαι, ρε φίλε. Τι να πω. Γιατί ο Μπουγάτσας. Ναι, αυθόρμητα, αυθόρμητα. Στα 10 εγώ. Εγώ στα 10. Το λέω, πάντα σου πρωτοπόρο τη. Είναι πρωτοπόρο. Πρωτοπόρο. Το χάσαμε αυτό. Πού είναι αυτό, ρε. Το χάσαμε. Έχω και εγώ να πω και λίγο έτσι καμιά βδομάδα. Αφιερωμένο στι εργασιακέ του υποχρεώσει. Τι εργασίες, δεν κατάλαβα. Εντάξει, το πρωί είναι εκεί που είναι. Ναι, εντάξει, καλά. Εντάξει, το βράδυ το χάσαμε. Θα τον φέρω μια βολτίτσα τώρα και καλά κεράκια εδώ. Εντάξει. Και εγώ έχω να πάω έτσι καμιά δεκαετία. Παλικάρι έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις γενικώς. Οικογενειακές, εργασιακές, κοινωνικές. Ναι. Εντάξει. Είναι και φίρμα είναι. Είναι και φίρμα. Καλά, ότι είναι φίρμα είναι. Λοιπόν, πήγα τον είδα. Πότε τον είδες? Εκεί που δουλεύει το πρωί. Α, στην πρωινή του δουλειά. Δεν εντάξει. Λέω πού γιατί για ευνόητους λόγους μπορεί να μην θέλει το παιδί. Καλά, όχι, εντάξει, γνωστό είναι, αλλά μην το κάνει. Δεν παίζει ρόλο. Πήγα τον είδα, έκανε ναι. Δουλειές. Λοιπόν, γιατί μου λέει, 30 Ιουνίου, αλλάζει. Αλλάζουν τα πάντα. Αλλάζει η κυβέρνηση. 30 Ιουλίου, δεν το έμαθε. 30 Ιουλίου, δεν το ήξερε. Δεν το ήξερε. Ναι. Αλλάζει η κυβέρνηση. Ναι. Να σας δω τι θα κάνετε τώρα με Νέα Δημοκρατία. Ήρθε ο Κούλης. Ο μεγάλος ο Κούλης. Καλά το λέω εσύ. Δεν ήσουν να λέω με. Ψήφισε με τέτοιο με, του... με φανέλα, λέω. Με φανέλα, Αλέξη. Λέω. Αλέξη, αγαπώ. Και έκανε και αυτά. Τι κούλο του λάθος, έχω. Ζάχω λάθος. Δεν ήξερα. Ναι, ότι θα πάρει ο Πάοκ τρία κύπελα. Θα πάρει τάμπλου. Παραπλανήθηκα, μου λέει. Παραπλανήθηκα. Λέω ρε Νίκο, εντάξει. Πολύ την πάτσα. Όχι, εγώ δεν το. Έπαθε μια έκρηξη να πω την αλήθεια. Έτσι παθαίνει. Θυμάμαι από τότε τις τηλεοπτικές εκπομπές. Ότι. Θυμάσαι που έφερε τον Μπάγκε Δισκάδρο. Φίλε, υπάρχει μια φωτογραφία, την ψάχνω. Κορνίζα. Είσαι εσύ και ο Μπουγάτσας. Ναι. Την είχα στείλει κάπου, δεν μπορώ να θυμηθώ. Σε κάποιον φίλο την είχα στείλει. Και σε μένα την είχε στείλει. Πού είναι, δεν την έχεις. Σε φωτογραφία μου την είχες βγάλει με, με εκτυπωτή. Ναι. Είναι ο Μπουγάτσας με το καθράκι, ένα καθράκι μικρό. Από τον Μπάγκεβιτς. Ναι, του Μπάγκεβιτς. Ναι. Και είσαι εσύ δίπλα και κάτι σου δείχνει έτσι με το, ναι, το κάδρο και εσύ γελάς. Κάτι είναι φοβερή φωτογραφία, αλλά δεν μπορώ να τη βρω τώρα. Δεν μπορώ να τη βρω. Θεοποιεί τους πάντες στην αρχή. Εντάξει. Και μετά το γυρίζει. Είπαμε, δεύτερη σκέψη. Μέχρι να ξαναθοποιήσει κάποιον άλλον. Μέχρι να. Ναι, εντάξει, εντάξει. Ο Νίκος είναι αυθόρμητος ο Νίκος. Και επειδή είναι άρρωστος ο παδός. Είναι άρρωστος ο παδός. Δεν σκέφτεται μακροπρόθεσμα. Δηλαδή. Βλέπει το δέντρο, δεν βλέπει το δάσος. Δηλαδή δεν βάζει προέκταση στη σκέψη του. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι το μυαλό του πάει ως ένα σημείο. Δεν μπορεί να πάει. Πάει. Πώς είναι ο Σάββας ο Παντελίδης, θα βάνει η πέμπτη θέση, ρε παιδί. Ωραία, έτσι είναι, τέτοια, και... λέγε, τέτοια, έτσι είναι και ο Μπουγάτσας. Τέτοια να σε πιάσουμε του χρόνου, θα σε πιάσουμε Παπατρέγια, θα έλα, σε κάνω. Βρε, λήψη έκτου τώρα, βγήκατε πέμπτη τώρα. Εντάξει. Έλα, πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Αμέσως μετά θα έχουμε ένα 20 λεπτά έτσι, και το τελευταίο. Έτσι. Είναι, καταλαβαίνουμε και το παιχνίδι. Ετοιμάζονται τώρα οι πιτσαρίες, γίνεται χαμός, πορκίτος. Έτσι, θα πούμε λίγο και για κάποια μεταγραφικά του ναι. ΠΑΟΚ νέα που υπάρχουν. Κάτι για τους Σαχόφ που ακούστηκε. Για τους... Μείνετε για τους Σαχόφ. Ότι. Θα ακούσουν οι φίλοι. Θα μετά, μείνει και ο Σαχόφ. Μένει και ο Σαχόφ. Θα ακούσεις και εσύ, θα μάθεις και εσύ. Εντάξει, θα σας μείνει ο Σαχόφ. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα με Ζάχο Ντρούλιν και Τάσο Τρέγια. Ιωάννης Ζάτσης. Στη δίμηση του ηχού και το ξεχάσαμε το Γιάννη. Το είπα δύο φορές. Το είπες. Εντάξει, εγώ το ξέχασα. Δεν το ξεχνάμε ποτέ τον Ιωάννη. Λοιπόν, με τις 10 θα είμαστε εδώ στην τροχιά παρέτσα. Θα ξεκινήσει και ο τελικός, έτσι, του Europa League
σε 20 λεπτά. Και η επόμενη εκπομπή φυσικά, έτσι. Από τώρα, δεν ναι, χάνετε. Ναι, ναι, ναι. Να πούμε λίγο για τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ όπως σας υποσχεθήκαμε. 23-10, 27 και 38 για γραμμές θα είναι ανοιχτές καθ' όλη τη διάρκεια που θα ενημερώνουμε εμείς τον κόσμο και θα ανταλλάσσουμε απόψεις εδώ με τον Ζάχο. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Βόμβα με Ολιβέιρα η Τραμζον Σπορ. Θα σαμπλέξουμε τη γλώσσα μας. Τραμζον Σπορ. Ναι. Την περίπτωση του Σέρτζιο Ολιβέιρα εξετάζει η τουρκική ομάδα σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι ιστοσελίδες της Τουρκίας. Τονίζεται πως ο σύλλογος της Τραπεζούντας έχει στη μεταγραφική ατζέντα το όνομα του Σέρτζιο Ολιβέιρα και φέρει τον τίτλο Βόμβα με Ολιβέιρα. Ενώ παράλληλα ο συντάκτης του κειμένου σημειώνει πως ο ΠΑΟΚ δεν είναι διατεθειμένος να πληρώσει το ποσό της ρήτρας του Πορτογάλου που έχει οριστεί στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Πληρώστε την εσείς τη ρήτρα και πάρτε το. Λίγα ο ΠΑΟΚ ξεκαθάρισε τη θέση του. Λίγα πράγματα. Έτσι. Να πούμε ότι η Τραμζονσπορ τερμάτισε την τέταρτη θέση του τουρκικού πρωταθλήματος και έχει κερδίσει μια θέση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Europa League, Champions League νόμιζα θα πέσει. Και θέλει την δική της ενίσχυση. Βέβαια, δημοσιεύματα από την Πορτογαλία λένε πως έχει τον πρώτο λόγο η Πόρτο και πως υπάρχει θέση στον ποδοσφαιριστή της Πόρτο για να ενταχθεί ξανά στο δυναμικό της. Εγώ πιστεύω ότι είναι παιχνίδια των μανατζαρέων για να ανεβάσουν την τιμή, γιατί γνωρίζουν ότι ο ΠΑΟΚ έχει ενδιαφερθεί για τον Ολιβέιρα. Τώρα το τι μέλη γενέστε θα περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να δούμε. Να θες την άποψή μου, ναι. Βέβαια είναι αυτό αντίπαλο στρατόπεδο και μπορεί να είναι λίγο έτσι να μην αρέσει. Αν ήταν buyout κα 2 εκατομμύρια, 1,5 με 2, ευχαρίστως. Για 12 εκατομμύρια, αυτό τουλάχιστον που έδειξε τόσο, πόσο καιρό ήταν, Ναι, ξανά. Ναι, σωστά, από τον Ιανουάριο, λίγα πράγματα. Λέω εγώ. Καλός παίκτης είναι. Λέω εγώ. Καλός παίκτης είναι. Ναι. Δεν τον είδαμε να κάνει προετοιμασία με τον Πάβλο. Αυτό έχεις δίκιο. Αυτό έχεις δίκιο. Αυτό δεν δίκιο. Μπορούμε να έχουμε. Αυτό έχεις δίκιο. Αυτό έχεις δίκιο. Ολοκληρωμένη γνώμη, γιατί. Ναι. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα και τον Βαρέλα τον πρώτο χρόνο τον κράζαμε. Τι παλτό είναι αυτό. Αυτό έχεις δίκιο, σου είπα. Λοιπόν, δεν θυμάμαι εγώ τι λέγατε για τον Βαρέλα. Θα δούμε, θα δούμε τι θα γίνει με τον. Αυτά που έδειξε πάντως λίγα πράγματα. Έδειξε λίγα. Α μην ξεχνάμε ότι εκεί υπάρχει ο Βέρμπλουμ. Υπάρχει ο Μαουρίτσιο, ναι. Περιμένει απάντηση ο Κάνιας και αν θα αποκτηθεί κάποιος άλλος, γιατί ο Μαουρίτσιο θα απουσιάζει από τις αρχικές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ. Ναι. Να πούμε για το... Γράφτηκε ένα άρθρο για τον Ευγένη Τσάχοφ ότι αναθεμάθηκαν ξανά οι επαφές μετά την αρχική αποχώρηση του ποδοσφαιριστή από τον ΠΑΟΚ. Οι δικές μου κεραίες και πληροφορίες λένε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν πρόκειται να επιστρέψει ο Σάκοφ στον ΠΑΟΚ. Η πρόθεση και του ατζέντη του ποδοσφαιριστή και του ίδιου του ποδοσφαιριστή είναι να μετακομίσει από το γήπεδο της Τούμπας σε άλλη ευρωπαϊκή ομάδα. Έτσι λένε οι δικές μου οι πληροφορίες, οι δικές μου οι κεραίες. Τώρα τα site μπορεί να γράφουν ό,τι άλλο αγαπούν. Γιατί αν δεις μέχρι πριν τρεις ώρες, τα περισσότερα site γράφουν ότι νέα στροφή στην υπόθεση του Σάχοφ και ναι ξανά. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, μην περιμένετε κάτι. Έτσι λέω εγώ. Για τα του Άρη, για ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αύριο θα εντρυφήσουμε περισσότερο. Πώς το είπες? Εντρυφήσουμε. Εντρυφήσουμε. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Πάτα ρε, Google. Δεν το ξέρω, φίλε, το δεν σου πω. Θα ενημερώσουμε αυτό. Ε? Θα μπούμε πιο βαθιά. Θα εντρυφήσουμε. Θα εντρυφήσουμε. Ναι. Κάτι σε εντριβή με φαίνει με αυτό. Έτσι, με... Θα σου φέρω βίξ αύριο. Λοιπόν, να πούμε ότι και η αρχική αποχώρηση του Ευγέννη Σάχοφ από το κέντρο και οι τραυματισμοί του Μαουρίσιο αλλά και του Βέρμπλουμ. Ναι. Ο Βέρμπλουμ λέει ο γιατρός ότι θα είναι έτοιμος στις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ. Θα είναι έτοιμος. Α, θα δούμε. Οδηγούν τον ΠΑΟΚ στην απόκτηση ενός μέσου. Έτσι. Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για τον Σίλβα από την Αχμάτ Γκρόσνη, να πούμε. Ισμαήλ Σίλβα, Βραζιλιάνος κεντρικός, 24 ετών, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Περασμένη σεζόν είχε 30 συμμετοχές με 2 γκολ, 5 ασίστ. Το 17-18 είχε συνυπάρξει στην ίδια ομάδα με τον συμπατριώτη του, το Λέο Ζαμπά, στην ρωσική ομάδα. Ξάδελφος Ζαμπά δηλαδή. Ναι, να σας ενημερώσω ότι τη συγκεκριμένη υπόθεση για τον Σίλβα την έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου
ο Ιωάννης Σαβίδης, ο πρόεδρος και μεγαλομέτωχος της ΠΑΕΠΑΟΚ. Και να ξέρετε ότι πίσω από οποιαδήποτε όνομα ακούγεται στην Ρωσία, ποιος μπορείς να φανταστείς ότι είναι? Ο Πούτιν. Όχι. Ποιος? Στον ΠΑΟΚ ήταν. Στον ΠΑΟΚ ήταν. Στον ΠΑΟΚ ήταν. Ρώσος. Είναι ο Τσιστιακόφ. Ο τέτοιος θα λέγω, ο Προτάσοφ. Είναι ο Τσιστιακόφ. Προτάσοφ είναι στον Ολυμπιακό. Μπορεί ο Μπλαχίν. Ο Μπλαχίν, ναι. Λάθος. Όχι, είναι ο Τσιστιακόφ. Ο Μπλαχίν καταγεί, ο Ρώσος είναι ο Ουκρανός. Ο Ρώσος τεχνικός διευθυντής στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Όταν από τις πρώτες χρονίες που ήρθε ο Ιβάν. Έχω καλές αναμνήσεις από τον Μπλαχίν. Ναι. Γιατί ήταν ο προπονητής στο 1-4 που μπήκε κάποιος στο 1-4 και τον πάρε στον πάγκο. Κάποιος φίλαθρος του ΠΑΟΚ μπήκε μέσα ένας. Δεν το θυμάμαι αυτό, τώρα το ακούμε. Έτσι λέει, δεν τον δείχνει. Α. Σε ένα replay τέτοιο δείχνει κάποιος που μπαίνει, πηδάει στο 1-4 και λέει υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός και ένας φίλαθρος του ΠΑΟΚ μπήκε στο αγωνιστικό χώρο και χτύπησε. Το χτύπησε, εντάξει. Χτύπησε, λέει, τον Μπλαχίν. Δεν μου λες πώς το λέγανε αυτόν που είναι για τα στημένα που τον κάνανε, Ραούλ Μπράβο. Ραούλ Μπράβο. Αυτόν έχει τίποτα να μείνει καλά. Δεν ξέρω τίποτα. Γιατί φόρεσε τη. Στην Γάμα Εθνική τη φόρεσε. Φόρεσε την κίτρινη φανέλα. Κακές έχω. Φόρεσε την κίτρινη φανέλα. Κακές έπαιξε, έχω. Δεν ξέρω, είναι λίγο αλληλένδετα μεταξύ του. Ναι. Δηλαδή ο κύκλος Ολυμπιακός. Ναι. Βέρεια. Ναι. Καρυπίδης. Ναι. Άρης. Ναι. Όλα αυτά έχουν. Να σου θυμίσω λίγο με τον. Έχουν κάτι. Να σου θυμίσω. Έχουν κάτι κοινό. Τι εννοώ. Ναι, δεν, ναι. Δεν είμαι κακό. Γρήγορα γιατί. Ναι. Δεν είμαι. Τι, κατουργέσαι. Τι, ρολίμο ξέρει. Φρεζό. Φρεζό με ρε. Ξεχνά. Θα την πλάξει. Παιδιά αυτό. Να σου θυμίσω λίγο. Άξι λίγο. Να σου θυμίσω ότι με τον μεγάλο Ραούλ Μπράβο ο Άρης δεν ανέβηκε από τη Γάμα Εθνική. Τι έκαμε. Τα σέρα. Ποια? Τα σέρα, ναι, η Μπαρτσελόνα. Σε θυμάμαι τότε έκλαιγες. Πόσα πέρασε ο Πασαραϊκός. Πάλι σας φάξανε διαιτές, πάλι ευνόησαν διαιτές. Όχι, τους δικούς μου έκραζα. Όχι. Τους δικούς μου έκραζα. Σε θυμάμαι, έβαζα και άκουγα εγώ. Σίγουρα. Χαζό, χάνονται αυτά. Άρης, τρίτη εθνική, δεν ακούσει και. Σωστά, ποιον ακούει. Κίτρινα ραδιόφωνα. Ντρούλινγκ. Όλους τους ακούω. Το ξέρω. Μα μέρα νύχτα κάνω. Μα και εμένα ο Χρυσόστομος δεν ακούει το. Χάνεται αυτό. Ο συνάδελφος ο Παοξής μόνο Αργιανός ακούει. Τώρα δεν ακούω. Τώρα δεν. Αφού σε έχω δίπλα. Τι να ακούσει. Μα ακούς δίπλα. Στέρεο με ακούς. Μα τι κάρτουν είσαι ρε φίλε. Τι λέει κατουργιέσαι. Τι κάρτουν. Ναι, εντάξει, κάτω, έχω 2-3 λεπτά ακόμα. Κατάλαβε, δηλαδή δεν είναι αλληλένα μεταξύ του. Να ανοίξουν. Εγώ είμαι τη διάβγεια και τη διαφάνεια. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλο. Ναι, που. Θα πήγε! Για την εθνική. Ναι. Που είπε. Ναι. Τι πιο ήταν εκεί. Τι πιο ώρα. Εντάξει. Ένα δίκιο τρέχει. Έχω κολλατρήσει εγώ, τον έχω ανάψει και το λέω. Καλά, δεν θα κάρφουν, λέω, ο Σκόρδα το συμβόλαιο του Αβραάμ Παπαδόπουλο. Τι να κάνει ο Σκόρδα! Ο εισαγγελέα του βάλε το! Μην το, εντάξει. Του λέω και λίγο νερό. Νερό. Και εγώ θύψω σε εκείνο. Δόθε και εγώ λίγο. Δεν μου άφησε. Τέλος πάντων. Του έστειλε μήνυμα συμπαράσταση. Ποιο? Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, το Ραούλ Μπράβο. Σοβαρά μου. Ναι, σοβαρά. Δεν το ξέρω. Ζούμε. Τι συμπαράσταση λέει τον έστειλε. Αφού τον πιάσα, λέει, χειροπέδα το βράδυ. Θα δικαιωθεί και δεν έχει καμία σχέση. Βέβαια. Δικαιοσύνη θα επιληθεί. Δεν ξέρουμε, εντάξει. Ναι, είναι επιληθεί ο δικαιοσύνη. Συμπαράσταση και. Διάβγεια και διαφάνεια. Εγώ είμαι πάντα τη διάβγεια και τη διαφάνεια. Να βγουν όλα στη φόρα, να ανοίξουν τα άπαντα. Τα γράφανε από κάτω από το site που τα γράφανε. Έλα, δε σειρά όλα μου. Δώσε μα κανένα δύο ματσάκια να γουστάρουμε. Να γίνουμε κι εμεί καλά. Αβραμάκο και εσύ λε, τι λέει, ξέρω εγώ, λέει κανένα. Αβραμάκο. Τα άλλα δεν τα λέω τα ονόματα. Ναι, ο Αβραμάκος. Με πείτε κακό προαίρετο. Γιατί όχι. Βλέπετε μετά την κατάξυση του Νταμπλ, τι ήσυχο, τι ήρεμο, τι καλό παιδί είναι. Βέβαια. Μόλις ξεκινήσει ξανά το πρωτάθλημα, λίγο αυτό, εδώ θα είναι. Μόλις ξεκινήσει το πρωτάθλημα και αρχίσουν οι πρώτες ήττες, θα πάρει λίγο μπρος. Ακούστηκε το όνομα του Ματέο Γκαρσία για Ολυμπιακό. Όποιο πληρώσει τη ρήτρα του, τον παίρνει. Έτσι, ναι, αλλά είπε ο άλλο δεν θα παίξει στην Ελλάδα. Αυτός ο Παπατζής, ο Παπατζής, ο πρόεδρος της Λας Πάλμας. Αυτό ήταν στον Παναθηναϊκό που ήταν ένας σκεμπεδιάρης, ένας λιγδιάρης. Σκεμπέ. Ναι, ένας λιγδιάρης που ήταν. Ένας. Πρόεδρος. Όχι ρε, που τον κράζανε μεταγραφές και τα αυτά, πώς το λέγανε ένας. Δεν μ' έρχεται. Σαν το Φίλι ήταν, άμα το δεις. Δεν μ' έρχεται. Πώς το λέγανε. Λοιπόν, πάμε στο Φίλο, πάμε στο Φίλο. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Λίγο πιο δυνατά, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, ρε παιδιά. Γεια σου, ο Αριστίδης.
Ο Αριστίδης, με την κάνετε. Γεια σου, Αριστίδη. Πολύ βραχνή φωνή όμως, ρε φίλε. Τι έγινε? Αμυγδάλες, πρισμένες λεφάντες, χάλια είμαι. Λογικό, ρε φίλε. Πρισμένη, τι άλλο, περίμενε. Άμα παίρνει ο Πάουκ Ντάμπλ. Τι είπες άλλο, πρισμένες αμυγδάλες, τι. Λεφαδένες. Και για αυτό, αλλά έχω και δύο κόρες που φέρνουν ό,τι να είναι από τα σχολεία. Α, σε φιλάκι, τα ξέρω, τα έχω περάσει. Τρεις κόρες εγώ. Οι λεφαδένες γιατί είναι πρισμένοι, λόγω της ίωσης εννοείς. Οξίας αμυγδαλίτιδας. Α, εντάξει. Λογικό είναι, εσύ θα πρισούν. Πήρα τη βίωση σήμερα. Περαστικά. Περαστικά και... Ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά. Πάμε. Θύχτηκε για τον Ραούλ Μπράβο αυτό. Για όχι, αποκλείεται. Όχι, αλλά... για τον Ραούλ Μπράβο, τι είπες, ότι δεν είναι τυχαίο που ήταν στο Ολυμπιακό Βέρεια. Όχι, εγώ είπα ότι μία κοινή... Μια σχέση, ρε παιδί μου, ανάμεσα σε αυτόν τον κύκλο που ανέφερα. Ήθελα να τσιγκλήσει. Μεταξύ Βέρεια, Ολυμπιακού, Καρυπίδη, Θόδωρου, Ραούλ Μπράβο και Άρη υπάρχει. Ναι. Γιατί ήταν παίκτη του Άρη. Ναι, ήταν παίκτη του Άρη. Ο Καρυπίδη ήταν στη Βέρεια, είναι στον Άρη. Έπαιξε τον Ολυμπιακό. Με ότι υπάρχει θέμα με τα στημένα που το συνέλαβαν. Ναι, έτσι είπαν. Ναι. Έτσι είπαν, ναι. Και ο πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ είναι μέσα, έτσι. Δεν το μάθαμε. Ποιο είναι αυτό. Ενημέρωσέ μα. Ο Λόπεθ. Ποιο? Ο Λόπεθ. Ο Λόπεθ. Λόπεθ. Δεν το ξέρω. Ναι. Κάτσε, αυτός πρέπει να έχει έρθει μαζί με τον Βίτορ. Αν θυμάμαι καλά. Ένα λεπτό. Αυτός που πιάσε... Α, δεν έπαιξε ποτέ στον ΠΑΟΚ. Ένα λεπτό. Έπαιξε αυτός... ένα παιχνίδι. Αυτό που πιάσαν, γιατί πιάσαν δύο. Ο άλλος είναι... έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, πρώτη φορά το ακούω. Αυτός ο Λόπεθ, αν θυμάμαι καλά, τώρα που το λέει ο Αριστίδης, πρέπει να έρθει μαζί με τον Βίτορ. Μαζί με τον Βίτορ. Με 350.000 ετησίως. Και αποχώρησε, νομίζω, ούτε 6 μήνες δεν έκατσε. Έπαιξε μισό παιχνίδι με τον Πάο. Δεν πειράζει. Για πες μας, τρε, γιατρά που μας πουλούσε στη λίστα. Τι συντέγια του. Δεν τα ξέρω αυτά. Δεν τα αναφέρει αυτά όμως. Έλατε. Σου είπα, ρε φίλε. Προβοκατόρ. Δηλαδή, ο Ραούλ Μπράβο, πόσα μάτς έκανε στο Ολυμπιακό, στη Βέρεια και στον Άρη, ρε φίλε. Σου λέω, ο άλλος έκατσε 6 μήνες στον Πάο και έκανε μισό παιχνίδι. Στον Άρη ήταν. Είναι η ίδια λογική αυτή που λες για τον Κούδα. Ότι ξέρεις κάτι, δεν πουλήθηκε στον Ολυμπιακό, αλλά δεν έπαιξε ένα μάτι. Ναι. Όντως δεν έπαιξε. Δεν είναι αυτή η λογική. Είναι αυτή. Δηλαδή, ώρες κάνεις το χαζό ενός έξυπνο παιδί. Είναι ίδιο να παίξει ο Ραούλ Μπράβο 100 παιχνίδια με Ολυμπιακό, Βέρεια και Άρη. Και ίδιο είναι το ένα που έπαιξε ο Λόπεθ στον ΠΑΟΚ για τα στημένα τα παιχνίδια. Δηλαδή, υπάρχει λογική σε αυτό τώρα που μου λες. Ναι, η ίδια λογική με τη λογική που μιλάς εσύ. Λογική, λογική δεν μπαίνει λίγο, λίγο στον Παμπινιώτη το λεξικό να μάθει τι σημαίνει λογική. Γιατί μου φαίνεται ίσου Ρωμένος παίρνει τηλέφωνο. Για σε μην το λες. Ναι, ίσου Ρωμένος παίρνει τηλέφωνο κάθε φορά. Ή είσαι κακοπροαίρετος εσύ. Μην το λες έτσι. Δεν είμαι κακοπροαίρετος. Επόμενο φίλο, ο Άρης έκανε 150 μάτς σε Βέρεια Ολυμπιακό Άρη και ο άλλος έκανε μισό στον ΠΑΟΚ και μου το συγκρίνει. Εντάξει. Ρε, εσύ τι θέλεις να πεις ότι. Επειδή θέλω να πω ότι είναι πολύ πιο εύκολο και επιλείψιμο να στήσεις τα 150 παιχνίδια τα 10 παρά να στήσεις ένα στα ένα. Εσύ ναι. Ποιο είναι, εσύ βάση, είναι στο παράλογο. Ένα λεπτό, για να πω κι εγώ. Με βάση τη στατιστική είναι έτσι όπως το λες. Αλλά άμα θες να στήσεις, στήνεις, έτσι. Ας τα ανοίξουν εδώ, ρε παιδί μου. Κατηγορείται για κάποια παιχνίδια στην Ελλάδα. Άλλο το λέω τον Αριστίδη και θέλω να καταλάβει. Να ανοίξουν τα πάντα. Γιατί κατηγορείτε, δεν κατάλαβα. Ένα λεπτό. Επειδή δεν κατάλαβα, δεν μπήκα λίγο στο ρεπορτάζ. Μην το ζωρίζει, έχει τσιγάρα. Μετά, δεν είναι συνέχεια στην παρεξήγηση, ρε φίλε. Δεν είναι παρεξήγηση, ρε φίλε. Το λογικό σου λέω. Μα κάθεσαι, μου λες για τον Ραούλ Μπράβο, δηλαδή αφού το έκανε για χαβαλέ, πήρα και εγώ για χαβαλέ. Ναι, όντως μισό μάτσα έπαιξε ο Λόπεθ αυτό που λες. Ναι, φίλε. Έτσι, και το ήξερα από την αρχή και πήρα τηλέφωνο να κάνουμε χαβαλέ. Δεν μαλώσαμε. Άκουσε με λίγο. Τώρα για να πούμε λίγο στην ουσία. Αριστείδη, για να μπούμε λίγο στην ουσία, γιατί δεν το παρακολούθησα. Διάβασα, αλλά δεν το παρακολούθησα. Ο Ραούλ Μπράβο κατηγορείται για στημένα παιχνίδια. Ο εγκέφαλος. Α, όχι ότι έστεινε αυτό σαν ποδοσφαιριστής, ότι. Δεν το έχω πιάσει. Εντάξει. Για παιχνίδια όσο. Σαν ποδοσφαιριστής μετά που σταμάτησε. Α, εντάξει. Άρα τι, δεν έχει καμία σχέση ο Άρης. Πώς πάει ο μαθητευόμενος σε μια εργασία, μαθαίνει τη δουλειά, μαθαίνει τα κόλπα κτλ. Πήγε ο άνθρωπος, διδάχθηκε, είχε τους δασκάλους, είχε τους καθηγητές, τους Πριτάνης, έμαθε και μετά άνοιξε δικό του μαγαζί. Για το Λόπεθ λες. Για το Λόπεθ. Έκανε το κροτικό του. Έκανε το δικό του, άμπραβο. Ο Λόπεθ ήταν παρακλάδι του εγκεφάλου, ήταν. Τι ήταν. Και σαν αγροτικό με την έννοια ότι έκανε και γάμα εθνική. Δεν ανέβηκαμε από την γάμα εθνική, ρε καημένη. Τι. Λοιπόν. Ωραία, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, Αριστείδη μου. Αυτόν τον Μοσχοβίτη, εγώ όταν σας λέω ότι βλέπετε φαντάσματα παντού και ότι σας κυνηγάνε θεοί και δαίμονες, ύστερα λέτε ότι δεν τα βλέπουμε. Δηλαδή τι, το κάνανε για να μην πάρει πρωτάθλημα πάλι ο ΠΑΟΚ του χρόνου. Εσύ γιατί λες το κάνουνε.
Δεν το λέω για σένα, για τον Μοσκοβίτη το λέω. Γιατί εσύ είπες το αντίθετο, έτσι. Ναι. Εγώ είπα ότι είναι μια γελιότητα και δεν ξέρω αν συμφωνείς, Αριστείδη. Είναι μια γελιότητα γιατί πες ότι ο Άρης του χρόνου βγαίνει πρώτος. Πρέπει να ξαναπαίξει με άλλες 5 ομάδες, 6 για να διεκδικήσει αυτό που κέρδισε. Καλά, η γελιότητα είναι έτσι κι αλλιώς. Αυτό δεν το συζητάμε. Αυτό λέω, ρε Αριστείδη. Αυτό είπα. Εσύ δεν μιλάω για σένα, Αριστείδη. Εσύ είπες το αντίθετο. Okay. Δεν μιλάω για τον Μοσχοβίτη. Έχετε μια τάση. Αυτός ο Μοσχοβίτης είναι από το Μοσχάτο και το λένε Μοσχοβίτη. Όχι, όχι. Όπως το λέει. Όπως το ακούς. Μόσχα. Α, από τη Μόσχα. Όπως το ακούς. Τέλος πάντων, γιατί κάθονται και βλέπουν μερικοί άνθρωποι φαντάσματα. Κοίταξε, Αριστείδη. Όλοι έχουν, έχουν μια δική τους, από μόνο του. Μια δική τους άποψη, ένα δικό τους τρόπο να σκέφτονται. Όπως και εσύ. Εντάξει, αυτά που λες εσύ μπορεί να βγει τώρα ο επόμενος και να πει: εντάξει, ο Αριστείδης, ναι, παιδί μου, κάτι άλλο όπως λες για τον Μοσχοβίτη. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε όλα. Όχι, τι ακάνουμε. Εντάξει, δεν είναι κακό. Ρε παλικάρι, εγώ ναι, απλά λέω ότι δεν το κάνουν αφού συνένεσαι και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι καθυστερημένοι αυτοί στον ΠΑΟΚ τα μεγάλα δεν κεφάλια ξέρω, του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω. Ότι πήγαν και συμφώνησαν. Δεν ξέρω, τι να πω. Μπορεί να μην μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Γιατί μπορεί να ήταν η πλειοψηφία και σου λέει: τι θα είμαστε εμείς το μαύρο πρόβατο. Τέλος πάντων, από μόνο του γελιότητα. Δεν υπάρχει, ναι, εντάξει, δεν υπάρχει λόγος αυτό, να γίνεται αυτό. Ο πρωταθλητής είναι ο πρωταθλητής και τελείωσε. Και μου φαίνεται και η γελιότητα από μόνο του. Και από το δεύτερο μέχρι το πέμπτο, έκτο που γινόταν παλιά είναι γελιότητα, έτσι. Αριστείδη. Και ο πρωταθλητής μέσα. Ήθελα να σε ρωτήσω, σαν φίλος του Άρη, δεν σε ενοχλεί που μετά από χρόνια βγαίνεις Ευρώπη, θα πας να διεκδικήσεις την είσοδό σου στους ομίλους του Europa League και αποδυναμώνεσαι? Φεύγει δηλαδή ο Ματέο Γκαρσία. Πώς το εννοείς ότι... Όπως το λέω. Ότι φεύγει ένας σημαντικός παίκτης. Φυσικά, μου. Αν σε ρωτήσω, πιστεύω ότι αν σε ρωτήσω τους 5 καλύτερους παίκτες του Άρη, θα μου πεις μέσα στην πρώτη διάδα ή στην πρώτη τριάδα του Ματέο Γκαρσία. Ναι, πολύ σωστά. Νομίζω ότι ο Ματέο Γκαρσία είναι αντικατάστατος. Σωστό αυτό. Ο Ματέο Γκαρσία είναι ένα πολύ σημαντικός παίκτης, αλλά εγώ είμαι και της άποψης ότι και το 1,5 εκατομμύριο, αν δεχόταν η Λας Πάλμας να το πάρει, νομίζω είναι υπερβολικό. Μάλιστα. Όχι ότι επειδή φεύγει τώρα τον υποτιμάω ή όχι όσα δεν φτάνει άλλη που τα κάνει κρεμασάρια που λέει και ο λαός, αλλά εγώ πάντα αυτή σ' άποψη ήμουνα. Μάλιστα. Και το 1,5 εκατομμύριο πολλά είναι, ρε παιδιά. Κάτι γράφτηκε. Είναι μια επένδυση. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ράδιο Αρβίλα ή αν ισχύει, αλλά διάβασα ένα άρθρο κάπου ότι είναι πολύ κοντά ο Ολυμπιακός στο Ματέο Γκαρσία. Είτε στον Ολυμπιακό ή οπουδήποτε άλλο, να πάει στο καλό αφού δίνουν τα λεφτά. Ο ΠΑΟΚ το ξεκαθάρισε ότι δεν ενδιαφέρεται για τον Ματέο Γκαρσία, νομίζω. 3 εκατομμύρια είπανε ότι πουλήθηκε. Πόσο? Δεν είπανε, νομίζω. Ομάδα δεν είπανε. Είπανε. Αυτό που είπε ο πρόεδρος από τη Λας Πάλμας είναι ότι πουλήθηκε ο παίκτης, όχι, ναι, σε ομάδα της Ελλάδος. Δεν θα παίξει κανένα στην Ελλάδα. Έτσι ακριβώς. Ναι. Τώρα τι θα γίνει, θα δούμε, Αριστείδη. Θα δούμε. Πιο πολύ θα με ενοχλήσει αν φύγει ο Βέλεθ στον Ολυμπιακό παρά ο Γκαρσία. Μάλιστα. Ναι, ο Βέλεθ είναι βράχος στην άμυνα. Είναι καλό παιχτάκι ο Βέλεθ. Όχι μόνο σαν αξία, αλλά επειδή έχει και συμβόλαιο με τον Λίγο Λάρη. Επιρρεπή στην κάρτα είναι, γιατί παίζει σκληρό παιχνίδι, αλλά είναι παιχτούρα. Καλή παιχτούρα είναι ο Βέλεθ. Μ' αρέσει και εμένα. Στην τελική είναι και αμυντικός, άμα δεν υπερρεπεί στην κάρτα. Μ' αρέσει, μ' αρέσει ο Βέλεθ. Μ' αρέσει. Και ο Λάρσον, όπως μ' αρέσει και ο Λάρσον, φίλε, στην ομάδα σου. Ναι, γενικά έχει καλή ποιότητα. Να σου πω τρία παιχτάκια. Αυτό που είπε, Βέλεθ, Λάρσον. Και ο Ντικινί μου αρέσει εμένα. Ναι, ο Ντικινί είναι πολύ καλός. Ο Κουέστα δεν μου αρέσει πολύ. Για Ελλάδα, εμένα. Έτσι, για Ελλάδα μιλάμε. Αυτόν τον Σαράνοφ που ήταν να, ναι, πάρουμε, δεν ξέρω αν τον πήρανε, τον προτιμώ σαν τερματοφύλακα. Mm-hmm. Το θεωρώ καλύτερο από τον Ποιον έχεις δεύτερο τώρα μετά τον Κουέστα? Μου φαίνεται είναι ο Κατημίρης τελειώνει. Mm-hmm. Ποιος είναι δεύτερος, ρε, ο Ζάχος αποχώρησε, ναι, έφυγε. Α, έφυγε. Ναι. Τέλος πάντων. Δεν θυμάμαι το δεύτερο. Τέλος πάντων, έχουμε πολύ χρόνο να τα λέμε εδώ. Καλοκαιράκι έχουν μπροστά μας, προετοιμασίες, μεταγραφές, φύγε εσύ, έλα εσύ, κληρώσεις. Θα έχουμε πολύ χρόνο να τα λέμε, Αριστείδη. Πρέπει να κλείσουμε σιγά-σιγά. Να μιλάμε, Τάσο, και να μην. Τα παιδάκια κλείνεις. Σου είναι καλά. Μην ευρεάζεις. Σταμάτα, ρε, έτσι είμαι. Μην το παρεξηγείς. Έτσι είμαι. Εντάξει, γι' αυτό μιλάω, έτσι. Είμαι από φύση επιθετικός ποδοσφαιριστής. Παρορμητικός, ναι. Ναι, εντάξει. Όλα καλά, όλα καλά. Εντάξει, άρρωστες είναι, σαν για μένα τώρα. Περαστικά σας. Αυτές με κολλήσανε. Πού είσαι, ποια περιοχή σε Αθήνα είπες? Πειραιά είμαι. Πειραιά. Α, σε είπα, 6 Ιουλίου θα κατέβω. Θα έρθω να σε βρω, ρε Μπαγάσα, ειλικρινά. Τι θα κάνεις.
Έχω μια κοινωνική υποχρέωση. Θα κάτσω 4 μέρες. Στη Νέα Σμύρνη θα μείνω. Εκεί νίκιασα. Α, όχι στον Πειραιά. Ναι. Στον Πειραιά δύσκολο να. Δεν είμαι για πολύ να έρχομαι και στον Πειραιά. Γιατί πέρσι που πήγα εκεί στην Καστέλα με κοιτούσαν λίγο περίεργα. Έκανα μια γύρα, έφυγα. Γιατί κυκλοφορούσες με παοξίδικο. Όχι, ρε, με ξέρουν από την τηλεοπτική εκπομπή από παλιά. Και σε αναγνώρισαν, ρε. Τώρα άκου τι σε λέω. Κόβει το μάτι. Από πού από τώρα. Θα στα πω από κοντά. Θα στα πω από κοντά. Να μιλήσουμε, άμα είναι να έρθει. Θα στα πω από κοντά. 6 Ιουλίου, είπε. 6 Ιουλίου, ναι. Δεν θα είμαι εδώ, φίλε. Πού θα είσαι, ρε. Αυτό τι εκλογέ. Πότε τι λέει, 7 είναι οι εκλογέ. Δεν θα είμαι εδώ. Εντάξει, δεν πειράζει, άλλη μέρα. Άλλη φορά. Άμα θα έρθω εγώ, θα έρθει εσύ. Άκου τώρα, ψήμιο, έκανε 7. Γιατί θα είναι η γυναίκα μου να ψηφίσει πάνω. Καλά, καρδάκι. Θα έρθουμε όλοι μαζί. Έγινε, Αριστείδη. Έγινε, αγορινά μου. Χάρηκα πολύ που σα άκουσα. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Περαστικά σα. Περαστικά σα. Ευχαριστώ. Yeah. Έγινε, για χαρά. Λοιπόν, αυτά από εμά για σήμερα. Απλά να πω κάτι τελευταίο και να κλείσουμε. Υποψήφιοι με την Κατερίνα Νοτοπούλου. Κάποιοι υποψήφοι με την Κατερίνα Νοτοπούλου ανακοίνωσαν τη στήριξή τους στον κύριο Κωνσταντίνο Ζέρβα στη μάχη που θα δώσει για το δεύτερο γύρο για την κατάκτηση της δημαρχίας της πόλης Θεσσαλονίκης. Συντάχθηκαν κάποιοι υποψήφοι από την Κατερίνα Νοτοπούλου προς τον κύριο Ζέρβα και είναι λογικό. ΣΥΡΙΖΑ δεν νομίζω να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Όπως ο Πέτρος Παπάς. Συντάσσομαι και συμφωνώ απόλυτα. Με την Κατερίνα Νοτοπούλου που είπε ότι δεν είναι υποψήφιοι του δευτέρου γύρου ίδιοι. Στεκόμαστε, λέει, απέναντι στο κράμα του παπαγεωργοπουλισμού που εκφράζεται από έναν υποψήφιο. Η προσωπική μου επιλογή για το δεύτερο γύρο είναι προφανής Ζέρβας Κωνσταντίνος, λέει ο Πέτρος Παπάς, ο οποίος ήταν στην παράταξη της κυρίας Νοτοπούλου. Να κάνουμε τα διαδικαστικά και να κλείσουμε, γιατί ξεκίνησε και ο τελικός του Europa Link, Chelsea Arsenal. Τι έγινε, Γιάννη, μας έκραξε κανείς? Λοιπόν, κοντά μας άλλο ένα βράδυ ήταν το ψητοπολείο Πορκίτο. Αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις, ντόπια κρατικά. Χειροποίητες νοστιμιές να τρέχουν τα σάλια σας. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός οικοτόπουλο. Σουβλάκια, πασέτες, σουζουκάκια, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα. Ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραόλη και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου Delivery στο 23-15-20-555. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Mazda Αμανατίδη στο εξειδικευμένο συνεργείο Mazda. Σέρβις, ηλεκτρικό, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda τώρα έχει το μάστορά του. Παπάφη 205, για τους φίλους που θέλουν παραπάνω πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2310-924-931. Ευχαριστούμε και το κομμωτήριο Ανανέωση, τη φίλη μας την Πόπη, εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 βρουλάκια. Καλά ακούσατε, αντρικό γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Στην Ανδρέα Παπανδρέου 25 βρίσκεται η φίλη μας η Πόπη με το κομμωτήριο Ανανέωση, με τα χρυσά της στα χεράκια, να σας κάνει κουκλάκια πραγματικά μόνο με 5 ευρώ. Τηλεφωνείτε για τα ραντεβού σας στο 2310-616-999 να ανανεωθείτε οικονομικά. Τέλος, κοντά μας άλλο ένα βράδυ ήταν το πρατήριο εγώ καυσίμων και διεναγμής πετρελαίου θέρμανσης του Εχλικίδη ΣΑΚ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Ένα πρατήριο που σας φέρνει πάντα στην ώρα του μεγάλη συνέπεια το πετρέλαιο της παραγγελίας σας. Σας αλλάζει τα λάδια στο όχημά σας σε μεγάλη ποικιλία πολυπαντικά και υπάρχει τεράστια γκάμα από εξουσιάρ αυτοκινήτων. Πρατήριο εγώ καυσίμων και διεναγμής πετρελαίου θέρμανσης Εχλικίδη ΣΑΚ, Ανδρέα Παπαδρέου 25 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι του Μετεώρων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-611-256. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευχαρίστηση. 0-0 στο τρίτο λεπτό του τελικού Chelsea Arsenal. Περισσότερες λεπτομέρειες για το τελικό και για άλλα τελευταία νέα εδώ για τις ομάδες πόλης θα σας πούνε τα παλικάρια από την εκπομπή Μπαλαντέρ, ο Νίκος Μοσχοβίτης και ο Νίκος Παπαδόπουλος, οι οποίοι παίρνουν τη σκυτάλη από την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα και τον Τάσο Τρέγιατρόπουλο και τον Ζάχο Ντρούλινγκ. Θα τα πούμε αύριο. Στη γνωστή ώρα, στη γνωστή συχνότητα, με την αγαπημένη σε εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα 8 με 10. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης. Auf Wiedersehen.